Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί μου ο καλύτερος στο NBA, λέγαν και τώρα το λένε, μια που ήταν και μπασκετική προηγούμενη εκπομπή. Ο καλύτερος έκτος παίκτης, θυμάμαι, ο Ρόι Τάρπλε, παραδείγματος χάρη, τη χρονιά που ήρθε στον Άρη, την προηγούμενη χρονιά ήταν ο καλύτερος έκτος παίκτης στο NBA. Είχε ψηφιστεί ο καλύτερος έκτος παίκτης. Ο καλύτερος έκτος παίκτης εδώ τη συγκεκριμένη εκπομπή, ο Στέλιος Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, με τέτοια υποδοχή δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πω. Την αλήθεια λέμε, την αλήθεια λέμε. Όταν υπάρχει έτσι πρόβλημα, να πω ότι ο Τάσος απουσιάζει όπως καταλάβατε. Θα είναι αύριο μαζί μας, λόγω δουλειάς απουσιάζει. Νομίζω ήταν, πώς τα λένε αυτά, όταν κάθονται και όλη την ημέρα 24 ώρες. Μου τα εξηγούσε προχθές. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο, θα απουσιάσει σήμερα ο Τάσος ο Τρέγιας. Αύριο στις 8 η ώρα, μια που η εκπομπή είναι στον αέρα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 8 ως τις 10. Αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός, εδώ θα είναι και ο Τάσος και εγώ, θέλω να πιστεύω, και όλοι εσείς που μας ακούτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά. Είναι εκπομπή τώρα. Η εκπομπή πουλάει κοινώς. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι για ένα ακόμη βράδυ βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων. Τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, διότι σε λίγο θα είναι και η πέμπτη αγωνιστική για Champions League, Europa League, οπότε είναι σημαντικό το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας. Επαναλαμβάνω το 2311-208-301, αλλά και όταν έχει παιχνίδι του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, οτιδήποτε σημαντικό παιχνίδι, το τηλέφωνο, πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο, να κάνετε κράτηση για το Escobar. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσει όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League, Football League και της αγαπημένης ομάδας. Καθαρά ποτά με κρύα πιάτα, με πολύ όμορφο και ωραίο κόσμο και φυσικά το προσωπικό Champions League μιλάμε, και Βάλε και Μάνος Καλογεράκης, Νίκος Μπουγάτσας υπογράφουν για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Κοτόπουλο, είναι εδώ. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς με πολλές επιλογές για 1 έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες για συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα delivery, 2310-520-555. Κατέβασε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Λαχταριστές προσφορές, ένα μπέργκερ με γύρο και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger με μια κοκακόλα μόνο 4 ευρώ. Δύο special burger με ένα τσίκις και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5,90. Ένα κλαμπ αλεντικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, πριν προχωρήσω να πω τον τρίτο βασικό υποστηρικτή, δεν μπορώ να μην σχολιάσω, Στέλιο, ότι όση ώρα έλεγες για το πορκίτο, να πούμε ότι έχουμε, δεν θέλει να μιλήσει, μία θαυμάστρια, μία ακροάτρια της εκπομπής, η οποία με το πορκίτο και γενικά όλα αυτά που διάβασε και τα περιέγραψε έτσι πολύ ωραία, έτσι ξερογλύφονταν λίγο. Εντάξει, να παραγγείλουμε από πορκίτο. Θες να παραγγείλουμε, πεινάς. Να παραγγείλουμε. Θα μας ακούν, να τους πάρουμε τηλέφωνο στο διάλειμμα. Τον αντρών. Δεν πρέπει να σας στείλουν κάτι. Όχι, εντάξει. Άρα, ζητήσαμε την άλλη φορά. Οι άνθρωποι μας φέρανε εδώ για 3 μέρες φαγητά. Τι θα το κάνουμε τώρα. Θα παραγγείλουμε. Λοιπόν, θα έλεγα στο ημίχρονο, στο διάλειμμα. Θα παραγγείλουμε. Αφού πεινάς νεαρά, πιστεύω τέτοιο. Δηλαδή, αν τη μαστιγώναμε, πιστεύω λιγότερο θα υπέφερε όταν το διάβαζε. Ισχύει. Λιγότερο θα υπέφερε. Όταν το προτιμούσε, θα το επέλεγε. Καλύτερα μαστίγιο παρά αυτό. Αυτό που έκανε ήταν πραγματικά. Όντως. Λοιπόν, συνεχίζουμε και
για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας είναι και η Skies Aviation Academy, η οποία είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους στα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 920 21 100. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy 23 920 21 100. Και πάμε τώρα και στο... αυτό είναι από το σταθμό, έτσι. Ναι, Chelsea PAOK που θα μεταδώσουμε στο θέατρο Βεργίνα την 5η 29 Νοεμβρίου στις 10 η ώρα. Η κάθε πρόσκληση που μπορείτε να κερδίσετε. Άρα στέλνουνε. Δεν... Ναι. Δεν γράφει. Δεν γράφει, δεν μπορεί να μην γράφει. Στο FM. Στο FM. Κάτσε. Ναι, λογικά πρέπει να στείλει μήνυμα και να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Ναι. Προφανώς. FM και ενώ... Και το μήνυμά σας και αποστολή στο 545-26. Ναι, το όνομά σας. Chelsea PAOK, το όνομά σας για το θέατρο Βεργίνα. Ο κάθε ένας που στέλνει κερδίζει μια διπλή πρόσκληση, ναι. Έτσι. Η δωρεάν είσοδο, ναι, στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και λαχνό, ναι, για τις κληρώσεις στο ημίχρονο του αγώνα. Η είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει και όριο ηλικίας. Άρα, FM και ενώ το μήνυμά σας, το μόνιμά σας, το όνομά σας, το 54-526, κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση. Για το Chelsea PAOK. Ναι. Chelsea PAOK. Όλοι κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν, όντως. Δεν γίνεται κλήρωση. Λοιπόν, μια που τελειώσαμε. Και τα διαδικασία. Πολύ πράγμα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ναι. Πολύ πράγμα, τι να κάνουμε. Έχει πολύ πράγμα στέλνει. Λοιπόν, άρα, επειδή ήταν και εβδομάδα που δεν υπήρχε πρωτάθλημα, έτσι. Έπαιζε δεν η Εθνική, είχε, Πέμπτη, ναι, και Κυριακή. Είχαμε Εθνική. Είχαμε Εθνική, Πέμπτη και Κυριακή. Χθες χάσαμε 1-0 από την Εστονία. Δεν ξέρω, το είδε καθόλου το μάτς? Και τα δύο τα είδα. Και τα δύο. Μπορείτε να φανταστείτε τον λόγο. Ναι, το λόγο, το λόγο το φαντάζομαι εύκολα. Εύκολα. Εντάξει. Θα σχολιάσουμε, να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο αν θέλεις. Είχαμε και μπάσκετ βέβαια, μια που δεν είχαμε αγωνιστικές, ναι, υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο. Εγώ λέω, θα σχολιάζουμε αυτά που θα σχολιάζουμε, να βάλουμε και τον κόσμο από την αρχή, ναι, στο παιχνίδι. Στο 23-10-287-3-8, ελεύθερο το θέμα. 23-10-287-3-8, 69-45. 2,87 και 3,8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, πες μου για την Εθνική, εφόσον είδες τα δύο παιχνίδια, ό,τι θες να σχολιάσεις. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι λόγω του Άγγελου Αναστασιάδη έβλεπες, αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να δεις. Με σκύμπε είχα σταματήσει να βλέπω. Με σκύμπε. Τι διαφορετικό είδες δηλαδή τώρα με τον. Κοίτα, δεν μπορείς μέσα σε 3-4 μήνες. Καλά, δεν μπορείς να μην λέμε πράγματα, να μην λέμε έτσι παράλογα πράγματα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να χρεώσω είναι ότι. Υπήρχε λίγο μεγαλύτερη θέληση για κάτι καλύτερο. Αυτό. Υπήρχε, ναι, λίγο περισσότερη όρεξη στο να παίξουν. Ωραία. Στις επιλογές των ονομάτων, συμφωνείς δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, τώρα εγώ λίγο θα ιντριγκάρω τώρα. Ναι, ναι. Όχι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Καρέλης δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Πόσο έχει παίξει ο Καρέλης? Πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Όμως ήταν βασικός χθες. Ήταν βασικός χθες. Απλώς γι' αυτό που λες για τον Καρέλη. Θα σου πω. Το έκαναν και παλιότεροι προπονητές. Ναι. Κυρίως το έκανε ο Ρεχάγκελ παλιά, μα, ναι, θυμάσαι. Με κάτι ποδοσφαίρες που δεν έπαιζαν στις ομάδες, αλλά έπαιζαν μόνο στην Ελλάδα. Όχι, πρόσεξε. Πρόσεξε. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει και λάθος, δεν έχω πρόβλημα. Όχι επειδή ο Αναστασιάδης πήρε τον Καρέλη επειδή είναι του ΠΑΟΚ. Λέω ότι παραδείγματος χάρη, ένα όνομα που με έρχεται έτσι, μπορούσε να παίξει βασικός που είναι και βασικός στην ομάδα του Μανιάς. Έτσι λέω. Τον πήρε το Μανιά. Δεν ξέρω αν τον κάλεσε καν. Λέω. Ναι, ναι, εφόσον παίζει κάποιος που δεν παίζει στην ομάδα του και νομίζω είναι κι άλλοι σε αυτό το. Και ο Σάμαρης. Παίζει. Όχι, δεν παίζει. Δεν παίζει. Αλλά... Αν ο Καρέλης δεν παίζει καθόλου. Δεν παίζει, ναι, στον ελάχιστα νομίζω. Ο άλλος. Ο άλλος δεν παίζει καθόλου. Ναι. Λέω, ξέρεις τι, γιατί το συζητούσαμε και με τον Τάσο εδώ νομίζω. Υπάρχει αυτή. Και συνήθως το κάνουν οι ξένοι προπονητές που είναι στην Εθνική. Και τα τελευταία 23 χρόνια νομίζω μόνο ξένους είχαμε, έτσι. Ναι, ναι. Μετά από 23 χρόνια είναι ο Αναστασιάδης, ο Έλληνας. Νομίζω κάπου εκεί είναι τα χρόνια. Ο τελευταίος Έλληνας προπονητής ήταν πριν τον Ρεχάγκελ. Ακριβώς πριν. Ο Δανίλη ήταν ο τελευταίος. Ο Δανίλη ήταν, σοβαρά. Ο 100 χρόνια μπροστά. Δεν το ξέρεις. Την ξέρεις τη δήλωση αυτή, μικρό είσαι. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Είχαμε φέρει 0-0 μέσα στην Αγγλία. Ναι. Αγγλία-Ελλάδα, στο παλιό το Γουέμπλεϊ 0-0. Μιλάμε ταμπούρι, όχι ταμπούρι.
Πιστεύω στο Μεσολόγγι λιγότερο ταμπούρ είχαμε εκείνη την ημέρα και τέλειωσε 0-0 και πανηγυρίζαμε. Φυσικά δεν είχαμε πετύχει το στόχο μας. Κάτι ήταν πρόκριση για το Euro, κάτι ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά φέραμε 0-0. Και πανηγύριζε ο Αρχοντίδης, ήταν σαν. Ασύ Δανίλες. Και λέω ο Αρχοντίδης, τώρα ήταν τα μπέρδεψε. Και είπε το εξής. 100 χρόνια μπροστά. Ναι. Είπε ότι εντάξει, εγώ είμαι 100 χρόνια. Νομίζω ο Δανίλ πρέπει να ήταν. Ο Δανίλ. Και ο Αρχοντίδης μπορεί να τώρα εντάξει, το έχω λίγο. Και πόσα χρόνια τώρα πίσω, εντάξει. Πολλά χρόνια. 25 και χρόνια. Ήσουν τότε στην περπατούρα, νομίζω. 25 χρονών, είμαι στο. Ανάλογα πότε έγινε η δήλωση. Και περισσότερο, και περισσότερο μπορεί να είναι. Να, οι φίλοι να μας βοηθήσουν. Κάποιο φίλο μας ακούει πότε είναι το 0-0 στο Wembley το παλιό της Εθνικής. Η ημερομηνία μπορεί να μας δώσει. Αν έγινε το 93 εκεί μετά τον Ιούλιο, παίζει να υπήρχα. Παίζει δηλαδή, ενώ έπινε στο γαλατάκι, ας πούμε, ναι, από τον Πιμπερόνα, να την έχεις δει τη δήλωση. Ναι. Εντάξει, πριν λογικό. Πριν τον Ιούλιο. Δύσκολα. Ήσουν μείον. Ναι. Μείον ένα μήνα, μείον δύο, μείον ένα χρόνο. Μπορεί να μην είχε γνωρίσει και ο μπαμπάς τη μαμά, ας πούμε. Άμα είναι και πιο παλιά. Λοιπόν, άρα, για να ξαναπιάσω τη σκέψη από την αρχή. Η σκέψη ήταν ότι όλοι αυτοί οι ξένοι που πέρασαν από τον πάγκο της Εθνικής, το μυαλό τους είναι ότι είναι ένας παίκτης. Παίζει λίγο ως καθόλου στο εξωτερικό, άρα είναι καλός παίκτης. Πρέπει να παίζει και στην Εθνική. Έτσι πιστεύω ότι γίνονται. Κάπως έτσι πιστεύω ότι γινόταν οι κλήσεις. Άσχετο αν παίζει λίγο, αν δεν παίζει καθόλου. Είναι ο Σάμαρης στην Μπενφίκα, σημαίνει ότι είναι καλός για την Εθνική. Ο Ρεχάγκελ το είχε πει αυτό, ότι ήθελα ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ξένα πρωταθλήματα και ποδοσφαιριστές που παίζουν κυρίως στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, που έχουν παραστάσεις αυτό. Από μεγάλους αγώνες που έχουν. Με παραστάσεις από καλύτερες εγκαταστάσεις, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει όμως, τώρα είδες το πάμε από το ένα στο άλλο. Τι σημαίνει, θέλεις να δεις την Εθνική, πρέπει να παίζεις στο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Σε μεγάλη ομάδα. Στην Ευρώπη. Τον Άρη σε αυτή τη λογική δεν το βάζω, γιατί όπως βλέπεις ακόμη και τώρα δεν έχει παίκτη στην Εθνική. Εγώ νομίζω ο Σιώπης μια χαρά παίζει σε αυτή την Εθνική. Έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή από τον αντίστοιχο αμυντικό χάφ της Εθνικής αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καλύτερος ο Σιώπης. Έτσι λέω. Εκεί. Και παίζει, sorry, σε διάκοψα, και παίζει, είναι βασικός στην ομάδα του ο Σιώπης. Δηλαδή έχει γεμάτα 90 λεπτά. Ο Σάμαρης π.χ., όπως λες και εσύ, δεν νομίζω να έχει παίξει λεπτό φέτος. Δεν έχει παίξει λεπτό φέτος. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που είδες και σου άρεσε ή δεν σου άρεσε από αυτή την Εθνική. Μόνο η διάθεση κρατά από τα θετικά. Ναι, ναι. Και από τα αρνητικά, στο παιχνίδι με την Εστονία, όταν κάνεις καμιά δεκαριά φάσεις, 15 και δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Λίγο το δεύτερο είδα, δεν νομίζω να κάναμε. Στο πρώτο κάναμε πολλές. Στο δεύτερο που είδα. Κάναμε φάσεις. Δύο φάσεις κάναμε στο δεύτερο. Δηλαδή στο πρώτο κάναμε 6-7 φάσεις και δεν βάλαμε γκολ. Κάναμε 2-3 φάσεις τέλος πάντων. Απλώς εντάξει, ήταν σε φάση. Το μόνο που δέχομαι είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο κίνητρο. Αλλά αν θες να αποφύγουμε και αν. Δοκιμές. Καλώς έκανε, αν έκανε δοκιμές. Πιστεύω ότι είναι αυτή η Εθνική είναι πολύ φτωχή σε ικανότητες και ταλέντο. Είναι πολύ φτωχή. Δηλαδή όταν θεωρείται βαρόμετρο ο Φορτούνης, συγγνώμη, ο Μάνταλος, και συγγνώμη θα βάλω και τον Μπέλκα το δικό σου, sorry δηλαδή, όταν αυτή περιμένεις και είναι ακριβώς μεγάλο καθρέφτης το ότι χθες, διότι υπήρχε μια σχετική διάθεση, όπως είδες και εσύ, είπες, παίξε 24-7 είναι οι τελικές, 25-7. Κάπου τόσο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι ούτε με την Εστονία μπορούμε, διότι, τι σημαίνει αυτό για τη δική μου λογική, ότι το πρωτάθλημά σου είναι της πλάκας. Έτσι λέω εγώ. Όταν έχεις πρωτάθλημα της πλάκας, αυτή την εθνική θα έχεις, έτσι είναι, έτσι λέω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Είναι και το υλικό το οποίο έχεις, είναι και τέτοιο, γιατί. Και προσοχή, δεν το λέω τώρα επειδή θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πάντα είναι πρωτάθλημα της πλάκας. Το ελληνικό. Απλώς είναι το θέμα και το τι υλικό έχεις. Ο Παπασταθόπουλος και προς τη μήνυμα το είπε. Τι είπε. Μια, ότι μήπως εμείς φταίμε το ότι δεν πάει καλά η εθνική. Μήπως εμείς δεν μπορούμε. Δεν φταίνε πάντα οι προπονητές. Ούτε ο προηγούμενος φταίει, ούτε ο κεντρικός. Εννοείς ότι κάπως μέσα άκρα είπε αυτό που λέω. Δεν υπάρχει ικανότητα και ταλέντο σε αυτή την ομάδα. Όχι ότι πριν είχαμε. Ναι. Πιστεύω ότι είναι κάπως έτσι. Δεν υπάρχει. Όταν περιμένεις τώρα από το Μάνταλο και το Φορτούνι να σου κάνει τη διαφορά, δύσκολα. Δύσκολα. Έτσι λέω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Προπονητές δεν είμαστε. Βλέπουμε και σχολιάζουμε αυτά που μπορεί να σχολιάζει ο καθένας, ο κάθε φιλάθλος. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, μην νομίζει ο κόσμος. Έχω να πω κάτι
για το, και για τον μπασκετικό Άρη θέλω να κάνω ένα σχόλιο και για τον ποδοσφαιρικό εμέσως πλησαφώς θέλω να πω κάτι για το θέμα που έγινε με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν γίνεται να μην πω. Θα σχολιάσω. Αμέσως μετά θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εσύ ό,τι έχεις από ΠΑΟΚ. Άμα πιάσουμε τον μπάσκετ θα πικραθούμε και οι δύο. Όχι, όχι. Εντάξει. Δεν θα πικραθούμε. Γιατί είμαστε λίγο έτσι. Όχι, όχι, όχι. Άκουσε. Πικραίνομαι και με πονάει μία ήττα. Όχι νομίζω... για την ήττα γενικότερα, για την κατάσταση που είναι και οι δύο ομάδες. Αυτό λέω περισσότερο. Ναι. Θα πικραθούμε και οι ακριβώς. Άκουσε. Θα με πονέσει εμένα κάτι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ όταν υπάρχει προοπτική για επίτευξη στόχου. Αυτή τη στιγμή ο Άρης ο μπασκετικός, που πάω, απλά ο ΠΑΟΚ είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα αγωνιστικά, δεν υπάρχει κανένα στόχος στον Άρη. Ο στόχος, τόσο και αν φανεί, γιατί δεν προκριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, που φυσικά θα τον πετύχει, είναι να αποφύγει τον υποβασμό ο Άρης. Δυστυχώς, άμα είναι να προκριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να λέω ότι θα πάει. Εγώ έκανα μια πρόβλεψη στην αρχή με τον Τάσο εδώ ότι ο Άρης θα βγει 7ος ως 10ος. Πιστεύω εκεί θα βγει, αλλά το 7ος πιστεύω είναι πολύ. Αισιόδοξη περίπτωση. Πιστεύω θα βγει ένατος, δέκατος, μπορεί και ενδέκατος να βγει, να πέσω και έξω. Κάπου εκεί θα βγει. Να πέσει δύσκολα, δεν μπορεί να πέσει, γιατί υπάρχουν, ας το πω έτσι, πολύ χειρότερες, όχι πολύ χειρότερες, υπάρχουν χειρότερες ομάδες. Οπότε, όταν δεν υπάρχει στόχος μπροστά, κακώς βέβαια, δεν με πειράζει που έχασα από τον. Απλά θα ήθελα να τα κάνω μετά τα σχόλια. Ναι, θα τα πω μετά. Θα τα πω μετά. Λοιπόν. Βασίλη, δεν είπαμε την Νικολεπτάρα. Βασίλης Καβαδίας. Βασίλης Καβαδίας, όντως, παράληψη. Είναι το που λένε τη Σχοληψία. Τη θαυμάστρια θα την πούμε εδώ πέρα, ποια είναι, όχι, δεν την πούμε. Ό,τι θέλει θα πούμε. Ναι, η θαυμάστρια θα πει. Εντάξει, μην τα λες, άσε να λέμε ότι είσαι καινούργια θαυμάστρια, μην λες ότι είσαι ξανά. Θα υποστηρίξω μετά τον Καρυπίδη γι' αυτό. Α, θα υποστηρίξω. Καλά, καλά, δεν είναι το σχόλιο, αν πούμε κάτι, άκουσε, ωραία, ένα λεπτό. Και τα συν λέμε και τα πλην. Αν είναι να λέμε μόνο τα συν ή αν είναι να λέμε μόνο τα πλην, σημαίνει ότι υπάρχει εμπάθεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σκοπός είναι να λες και τα συν και τα πλην. Τι θα πει δηλαδή? Δηλαδή όταν κάνει καλά πρέπει να λέμε και όταν κάνει λάθη να μην λέμε, να μην μιλάμε, να μην σχολιάζουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα θέλετε εδώ πέρα. Είμαστε να το σχολιάσουμε μαζί και με τον κόσμο. Πιστεύω θα πει και ο κόσμος. Λοιπόν, άρα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8 θα είναι δικό σας. Τραγουδάρες, τραγουδάρες παίζει ο Βασίλης. Δεν τους ξέρετε, εμείς σε ρωτήσαμε αν το ξέρετε το τραγουδί. Ναι, και αυτό δεν είχε γεννηθεί σε αυτό το τραγουδί. Με βάζει δύσκολα και ναι. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα εδώ διαφωνούμε, τι θα πει. Δεν είναι, δηλαδή εμείς τα τραγούδια που ξέρουμε είναι όλα αφού γεννηθήκαμε και μετά. Εντάξει, πήγα να κάνεις τρίπλα. Ναι, αλλά δεν λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος ο Ανδρέας που μου στέλνει, το θυμόμουν κιόλας να πω την αλήθεια ότι είναι τόσο παλιό, ότι είναι τόσο παλιό, γιατί αν θυμάμαι καλά Ανδρέα, το 0-0 ήταν όμιλος, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να ήταν προκριματικά Euro αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλιο με τους Άγγλους είχαμε χάσει 0-3. Στο έλεγα στο διάλειμμα. Είχαμε χάσει 0-3 και ήμουνα γυμνάσιο ή λύκειο. Τώρα η τρίτη γυμνασίου, ήμουν τώρα η πρώτη λυκείου. Και είχαμε πάει όλοι στο Καφτατζόγλιο, πίτα το Καφτατζόγλιο. Ήταν καμιά 100 Άγγλοι εκεί με μια κορδέλα τους, είχαν έτσι λίγο απομονωμένους. Ποια θύρα είναι τώρα αυτή εκεί πίσω, δεν ξέρω και το Καφτατζόγλιο τώρα. Εκεί που πάνε οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Λοιπόν, και μου στέλνει ο Ανδρέας ότι ήταν 30 Μαρτίου του 83 το Wembley. Το 0-0. Και ο Δανίλη, έτσι, Ανδρέα, ο Δανίλη πρέπει να είναι, που έκανε και την δήλωση, αυτή την πολύ ωραία δήλωση, ότι ήταν 100 χρόνια μπροστά, που φυσικά αν υπήρχε ίντερνετ τότε και Facebook και θα είχε γίνει χαμός. Θα είχε γίνει χαμός. Τα χάσαμε αυτά. Λοιπόν, να ανοίξουμε τις γραμμές και να κάνουμε και τα σχόλια. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Να πιάσουμε λίγο τον μπάσκετ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο και φυσικά που έχει από τον μπάσκετ έρχεται και η assist και περνάει και στο ποδοσφαιρικό Άρη με το θέμα για άλλους θέμα, για άλλους μη θέμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία του πρόεδρου του Άρη, του κυρίου Καρυπίδη, αγκαλιά με τον πώς να το πω, Δημήτρης λέγεται, γιατί ναι, Τράκη δεν μπορούμε να το πούμε, τι θα πει Τράκης. Δημόσιο βήμα, τι πρέπει, φυσικά μην το πούμε και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τράκι.
Σιγά μην το πούμε και άλλο. Άσε, μην. Υπάρχει και σουρού και είδε τι έπαθε ο άλλο. Πρόσεχε. Το κυνηγάνε θα είχε και δαίμονες τώρα. Θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα ο Τσουκαλάς. Λοιπόν, έχεις για μπάσκετ σχόλιο τίποτα? Ο ΠΑΟΚ έχασε. Και ο Άρης έχασε. Συνηθισμένη εκεί. Συνηθισμένη είναι. Εσύ έχασες όμως από το. Από τον ύφεστο Λίμνο. Τουλάχιστον εγώ έχασα από πολύ καλή ομάδα. Σου είπα θα πικραθούμε, ναι. Αλλά εντάξει. Καλά, σε αγωνιστικό καλύτερο. Έρχεται και το. Έχει το ντέρμπι. Έρχεται το ντέρμπι την Κυριακή, έτσι. Καλά, λογικά θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Καλά, δεν υπάρχει λογική, αλλά ο Άρης είναι πιο αδύναμος αγωνιστικά. Είναι και το μάτς στο. Στο κρατικό της Πηλέας. Εσύ παλατάκι, πες για να υπάρχει λίγο. Πώς κάνουμε τον Τάσο, ρε παιδί. Το κρατικό της Πηλέας. Το ΠΑΟΚ Sports Arena. Arena, ναι. Λοιπόν, μην το πω διαφορετικά, τώρα λέγαμε για σούρου. Λοιπόν, άρα πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είναι πιο κοντά τέλος πάντων στη νίκη. Αλλά εσύ έχασες από τη Λίμνο, από ποιον έχασες? Από τον ύφεστο Λίμνο στην τελευταία φορά. Η πρώτη νίκη είναι που κάνει ο ύφεστος ή όχι? Είναι η πρώτη φορά που. Η πρώτη, γιατί η πρώτη στην ιστορία του κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι. Ναι, αυτό, αυτό είδα. Γενικότερα έχει γυρίσει τρεις φορές. Ναι, τρεις. Μα πιο πάνω από τον Άρη. Ο Άρης δύο νίκες έχει. Ο Άρης έχει δύο, ο ύφεστος έχει τρεις. Καλά, βέβαια ο Άρης είχε πιο δύσκολο πρόγραμμα, διότι έπαιζε και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό. Και όλα στην έδρα του, νομίζω. Και τις τρεις νίκες τις είχε στην έδρα του ο ύφεστος. Ο ύφεστος, ναι, εντάξει, καλά, δεν νομίζω να κάνει και πάρα πολλές εκτός έδρας ο ύφεστος, χωρίς να τον έχω δει. Ξέρω ότι παίζει ο Μούρτος εκεί που έφυγε από τον Άρη και έκανε, μου φαίνεται. Έκανε καλό παιχνίδι. Όχι, εγώ το αντίθετο θα έλεγα. Δεν είδα το παιχνίδι. Έκανε πάντως σίγουρα λάθος στο τέλος. 5 δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα πριν λήξει. Έκανε λάθος επαναφορά. Και πήρατε την επίθεση, έτσι διάβασα. Έκανε σουτ ο Αθηναίου και έφαγε μια μεγαλοπρεπέστατη, λέει, τάπα και τελείωσε. Δηλαδή, ανέβαζε το σουτ ο Αθηναίου και έτσι ο ΠΑΟΚ. 80-79, δεν χάσατε, έτσι. Έκανε λάθος επαναφορά ο Μούρτος. Τέλος πάντων, ένα λάθος ο Μούρτος. Γιατί το γράφαν οι Αριανοί έτσι. Μούρτος ντύθηκε φασούλας. Ούτε αυτά τα ξέρεις, δεν είχες γεννηθεί ούτε τότε. Το φασούλα. Το 90, όχι, είχες γεννηθεί το 90, τι λέω. Το 93 γεννήθηκα. Το 93, εσύ είσαι το 90. Τα έχω μπερδέψει με τις χρονολογίες. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το 93, εσύ το 90, ο άλλος με ποιους μιλάω. Εσείς και οι δύο μαζί, και οι δύο μαζί δεν κάνετε την, δεν κάνετε την ηλικία μου και οι δύο μαζί. Πω, με ποιους μιλάω, Παναγία. Κόψ τους, Βασίλη, για τις ναι, δύο. Τι γίνεται. Ο ένας 25 και. Ναι, όχι, με περνάτε και οι δύο, αλλά ελάχιστα. Λοιπόν, και έγραφε ένα παιδί μου ότι ντύθηκε φασούλα, γιατί στο τελευταίο μάτσο έκανε τη λάθος επαναφορά ο φασούλα. Αυτό το ξέρω, το έχω δει. Στο τρίτο μας την κάνει ο Μπάρλος, στο τέταρτο την κάνει ο Φασούλας. Να είναι καλά το παλικάρι μας. Λοιπόν, έχασες, αλλά εντάξει. Ο Άρης όμως, εδώ έχω να κάνω εγώ ένα σχόλιο. Το είδα το μέσα και εσύ το είσαι στο παλέ. Εσύ είσαι στο παλέ. Καταρχήν, πόσο κόσμο έχει αντικειμενικά, έλα εδώ για να μην κάνω. Γιατί εγώ έπαθα, να πω την αλήθεια, έπαθα πλάκα με τον κόσμο. Τι θα πει λόγω εισιτήριο, αλλά μιλάει εδώ πέρα. Μην κάνει το. 5 ευρώ ήταν στα πέταλα, στο πέταλο. Δεν είχε όλο η γενική 5, αλλά και 5 να είναι, συγγνώμη. Τέλος πάντων, να μην το πω και. Παρακαλώ, πόσο κόσμο είχε αφού. Εγώ πιστεύω ότι ήταν γεμάτο σχεδόν τα. Ναι. 3 τέταρτα του κηπέδου. Ωραία. Εγώ για να μην γίνομαι. Για να μην γίνομαι. Τώρα έχουμε και το Στέλιο εδώ. Να μην γίνομαι παόξες έτσι που τα. Με το λαστιχένιο γήπεδο που τα ξεχυλώνε λίγο. Εγώ από αυτό που είδα και το ξέρω πάρα πολύ καλά το Palais des Sports, διότι να σου πω και το άλλο, όταν κάθομαι στο Palais des Sports, όταν κάθομαι στο καρεκλάκι, με το που κάθομαι λέει το καρεκλάκι, γεια σου Ζάχο. Κατάλαβες? Ναι, δεν το κατάλαβες. Ναι. Με ξέρουν όλες οι θέσεις του Παλέ, με λίγα λόγια. Όλες οι θέσεις του Παλέ με ξέρουν. Εκτός τα βελούδινα. Συγγνώμη, δεν έχω πάει στα βελούδινα, να σου πω την αλήθεια. Και τα βελούδινα σε ξέρουν, αλλά δεν σε ξέρουν. Ναι. Ξέρουν, ναι, έχω καθίσει όλες τις θέσεις. Λοιπόν, είδα εγώ γύρω στις 3.500 κόσμο που ήταν εκπληκτικό νούμερο για μένα. Από τη στιγμή που, όπως είπα, δεν υπάρχει κανένα στόχος ορατός. Ο στόχος είναι αυτός ο οποίος είναι ντροπή, μόνο και μόνο που τον ξεστομίζουμε είναι ντροπή. Αλλά έτσι τα έχει φέρει η τύχη και τα οικονομικά του συλλόγου. Αν δεν βρεθεί κάποιος άνθρωπος, το έχω σχολιάσει και άλλες φορές, ο Άρης θα περάσει αρκετά χρόνια μνημονίου, ούτως ώστε να μπορεί να πληρώνει τα βερεσέδια των άλλων και να έχει μια ομάδα να είναι αξιοπρεπέστατη. Φέτος δεν φαίνεται να είναι και τόσο αξιοπρεπέστατη αυτή η ομάδα, παρόλο ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη εκτός
προγράμματος, ας το πω, γιατί όταν ακούς Άρης Περιστέρη λες θα κερδίσει ο Άρης. Βέβαια, ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, βέβαια έπαθα πλάκα με το Περιστέρη από ποια άποψη. Ήξερα 2-3, δηλαδή είχα δει 10 λεπτά και είχα δει αυτόν τον Χάρου, ο οποίος είναι παιχταράς και το είπα το 55, έλεγα, δεν ήξερα το όνομά του, τον έμαθα τώρα, ο οποίος σου είδα και το 2015-16 έπαιζε στο Ρέθυμνο. Προφανώς δεν τον είδε κανένας αυτόν τον παίκτη. Προφανώς δεν τον είδε καμία ομάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης τότε, το 15-16. Έφυγε, είναι παιχταράς αυτός του χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Παναθηναϊκό Ολυμπιακό σε καμία ομάδα της Ευρωλίγκα θα είναι αυτός ο παίκτης, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά έπαθα πλάκα με το ρόστερ του Περιστερίου. Δεν ξέρω πραγματικά εσύ που ασχολείσαι έτσι δημοσιογραφικά, Στέλιο, αν μπορείς να μου πεις, γιατί το ρωτούσα χθες και δεν το ξέρει κανείς, ποιον έχει πρόεδρο το Περιστέρι. Και δεν εννοώ από πλευράς budget. Δηλαδή, το Περιστέρι είχε στον πάγκο Κίκη Κλάρκ, που βέβαια είναι μεγάλος, είχε Αγραβάνη. Ο Άρης δεν έχει στην πεντάδα Αγραβάνη και Κίκη Κλάρκ. Και το Περιστέρι τους είχε στον πάγκο. Αυτό σημαίνει και, εντάξει, μπορεί τα οικονομικά μας, δεν νομίζω και τόσο μεγαλύτερα να είναι τα οικονομικά του Περιστέριου. Απλώς η διαφορά είναι και ταιριάζει και στους δύο αυτό, ναι. Ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Α1, όπως ναι. Και το Περιστέρι, έχουν μεγαλομέτωχο, έχουν επενδυτή, έχουν κάποιον γόνι. Ποιος είναι λόγω του Περιστερίου? Δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Ψάξω λίγο, σε παρακαλώ. Απλώς το θέμα είναι ότι εφόσον... Α, και εδώ και φίλοι. Απλώς είναι στενάχωρο αυτό, δηλαδή είναι στενάχωρο και ο καθένας την πλευρά του, ότι να βλέπεις ομάδες σαν το Περιστέρι, σαν τον Ήφαιστο, να έχουν προέδρους που οι επενδυτές, επιχειρηματές να χώνουν και ο ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ να μην μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο να τα χώσει. Ναι, εγώ λέω εκτός από αυτό, γιατί λέω χωρίς να ξέρω, έτσι μπακαλίστηκε η άποψή μου, ότι το Περιστέρι, ακόμη και από αυτόν τον Άρη του Μνημονίου, δεν μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Λέω ότι έγιναν πολύ σωστές επιλογές. Έτσι λέω εγώ και επαναλαμβάνω. Έχει Κίκη Κλάρκ, Αγραβάνη, που εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίκτο να Αγραβάνη, και τους έχει στον πάγκο αυτούς. Δεν νομίζω. Θα στον πάγκο να μην πάρω έτσι και όρκο. Ο Άρης σίγουρα δεν έχει στην βασική του πεντάδα αυτούς και τους έχει το Περιστέρι στον πάγκο αυτούς τους δύο παίκτες. Έπαθα πλάκα δηλαδή με το ρόστερ της συγκεκριμένης ομάδος. Απ' την άλλη, για διετσία, εντάξει, δεν θα πω. Υπάρχει ένα μένος προς αυτή την ομάδα. Ίσως λίγο το τοποθετώ στην κεφαλή αυτή με αυτόν τον βρικόλακα, τον Βαμπύρ, τον Βασιλακόπουλο, που πιστεύω δηλαδή και 100 χρόνια μετά μας βάλουν σε κανένα ψυγείο και μας αποψηφίσουν. Θα είναι πάλι πρόεδρος. Πιστεύω θα είναι πάλι πρόεδρος. Πιστεύω πρέπει να είναι ο Χάιλάντερ βασικά αυτός ο άνθρωπος. Τι να πω. Εντάξει, ρε φίλε, παιδιά δεν έχεις, εγγόνια δεν έχεις, φτάνει, άσε να πάει κανένα. Ο Φασούλας που λέει ο φίλος μου, ο Φασούλας να αναλάβει ο Παπαλουκάς και ο τέτοιος. Φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει εσύ. Ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, εκείνη το 87 η ομάδα. Να αναλάβουν την Ομοσπονδία. Βάλτε κι εσείς να πούμε υποψηφιότητα. Πώς αλλιώς θα φύγει αυτός ο βρικόλακας? Δεν γίνεται τίποτα. Φοβούνται να βάλουν. Γιατί δεν βάζουν, ρε φίλε, σου είπα. Γιαννάκης, Φασούλας και Χριστοδούλου. Τι να σου πω, δεν ξέρω, πες και έναν της Παταβούκας. Α, πάρουμε να πιάσουμε έναν από και Καμπούρης. Πέντε, να. Διοικητικό συμβούλιο, φτάνει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Φτάνει. Και φυσικά όμως να λέμε και τα της πόλης μας. Ο άλλος βρικόλακας πιο μικρός, που είναι 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, πρόεδρος των διαιτητών, είναι ο δικός μας ο Σημεωνίδης εδώ πέρα. Να μην λέμε μόνο για τους κάτω. Ο Σημεωνίδης. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα πω για τη διαιτησία. Είναι το τελευταίο. Αλλά λέω ότι χάσαμε από μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή εξεπλάγει με αυτή την ομάδα πραγματικά και είναι δίκαια εκεί που είναι. Τώρα για τον προπονητή, για τον Πεδουλάκη και αυτά δεν θα πω τίποτα, εντάξει, το γνωστό το ποιον όλο. Αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι που μπήκα 2 λεπτά, αν ήμουν πρόεδρος του Άρη, εγώ θα τον έδιωχνα τον Αγγέλου. Πιστεύω ότι η μη ψυχραιμία του έχει περάσει και στην ομάδα. Αυτό βλέπω. Σίγουρα είναι περιορισμένο δυνατοτήτων η ομάδα, αλλά δεν είναι τόσο χάλια. Δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια. Είναι πολύ χάλιο ο Άρης. Δηλαδή, σε όλο το μάτς, χωρίς να είμαι προπονητής, μία φορά είδα να γίνει σύστημα, να μπει μπάλα ορθολογικά στο καλάθι. Μία φορά σε 40 λεπτά. Κάτι λέει. Ναι. Εντάξει. Λέω εγώ πάντα την άποψή μου, πάντα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η οπτική μου γωνία είναι τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος. Θα τον έδιωχνα παρότι τα αποτελέσματά του δεν είναι για. Δηλαδή, αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας, η πρώτη ήττα εκτός προγράμματος, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και για να μην φτάσουμε, λέω ότι δεν θα φτάσουμε, αλλά για να μην φτάσουμε στο τέτοιο να υπολογίσουμε με τα κομπιουτεράκια και φτάσουμε τελευταίες αγωνιστικές, και ο Άρης γενικά στον οργανισμός, όταν φτάνει σε αυτό το πράγμα,
δεν έχει τις κατάλληλες άμυνες προς όλα τα επίπεδα. Λέω εγώ θα τον έδιωχνα. Θα τον έδιωχνα και θα έφερνα έναν άλλον. Υπάρχουν αρκετοί και Φέρελπις και άλλοι Έλληνες προπονητές. Εξάλλου δεν θα είναι και αδικία προς το συγκεκριμένο και με βάση την εικόνα της ομάδας αλλά και με βάση το προηγούμενο ιστορικό του συγκεκριμένου όταν πήγε η ομάδα στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και ο συγκεκριμένος προπονητής άφησε στα κρύα του λουτρού την ομάδα και πήγε να γίνει βοηθός του Ιφκοβιτς. Αυτό σημαίνει, κάτι σημαίνει τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για, δεν ξέρω εσύ αν θες να πεις κάτι και να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο για τον Καρυπίε, θέλω να πω κάτι. Για τον μπασκετικό, τώρα για τον μπάσκετ, εντάξει, την Παρασκευή θα δώσει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης ο Μπάνι Πρέλεβιτς. Yeah. Έκτακτη είναι, θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ την Τετάρτη για ώρα κτλ. Mm-hmm. Ευτυχώς θα μιλήσει κάποιος. Ναι, γιατί υπάρχουν θέματα δηλαδή όπως. Εντάξει, νομίζω και οι Πέτρες ξέρουν ότι όλοι είναι απλήρωτοι. Α, δεν το ξέρω αυτό, πού να το ξέρω. Δεν είμαστε το... Είναι ναι. Απλήρωτοι οι παίκτες. Ναι. Όλοι ξέρουν, αλλά πού όλοι ξέρουν αυτό. Δεν το... Γενικότερα, όποιον ναι. Ρωτήσει που ασχολείται με το μπασκετικό, υπάρχει μια δυσκολία στα οικονομικά. Ναι. Γενικότερα, η ομάδα δεν τσουλάει, ναι. Δεν πηγαίνει το πράγμα καλά. Πρόσφατα μάθαμε ότι τελικά η διοίκηση Πρέλεβιτς δεν ψάχνει επενδυτή. Τώρα δεν ξεκινήσουν να ψάχνουν επενδυτή. Και τόσα χρόνια τι είχα, δηλαδή. Έλα, τι ίδια πορεία έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε βγει και πολύ. Νομίζω δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια έχει που βγήκε από το άρθρο. Δηλαδή τελείωσε με το άρθρο. Το 99 τελείωσε άρα... ο Ιβάν, ας πούμε, ναι. Και τα λοιπά. Απλώς αυτοί μπήκαν μέσα για να συμμαζέψουν τα οικονομικά, να κάνουν τη λεγόμενη εξυγίανση που την έχουμε φάει όλη στη μάπα πολύ. Και να βρούνε κάποιον άνθρωπο να την αναλάβει την ομάδα και να την τζουλήσει. Πρόσφατα μάθαμε ότι δεν ψάχνανε επενδυτή και συγκεκριμένο Κατσαρίς βγήκε ο πρόεδρος της Ερασιτέχνη και είπε ότι τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες να βρούμε επιχειρηματία να επενδύσει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ωραία, εδώ με διορθώνει ο φίλος ο Πάνος, δεν το ήξερα φίλε, και να σου πω κάτι, αν έβλεπα τη φάτσα, γιατί το θυμάμαι από τον Πανιόνιο τον Αγραβάνη που είχε τα σπυράκια, είχε κάτι σεξπι. Τι γελάς καλέ. Είχε κάτι, ναι, σπυράκι, ακμή. Τι να κάνουμε, νεαρό παιδί είναι. Α, δεν έχει ακμή ο. Ποιο θα έχει εγώ, ωραία στα 50. Ωραία το έθεσε όμω. Ναι. Αυτό ήταν το ωραίο. Σέξπιρ, ήταν Σέξπιρ. Ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι, ωραία το έθεσε. Σέξπιρ, τι να κάνουμε δηλαδή. Το έχει. Και μου λέει. Αυτό εκτίμησε. Και μου λέει, πραγματικά. Εντάξει, επαναλαμβάνω, τέτοια λάθη θα κάνουμε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Λέει ο φίλο μου, γράφει ο Πάνος. Ζάχο, καλησπέρα, επειδή σε ακούω. Ο Αγραβάνης του Περιστερίου δεν είναι ο γνωστός που έπαιζε και παίζει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό σοβαρά είναι ακόμη. Γιατί ήταν μπάς στον Ολυμπιακό, δεν τον άκουσα καν τον Αγραβάνη. Είναι ο αδελφός του, λέει. Ωραία. Λάθος δικό μου τότε. Γράψε ένα λάθος από το φίλο. Ωραία, αυτά. Άρα έχουμε και το μάτς. Μια παρένθεση. Είναι και το μάτς με τη Λουκόιλ στις 21. Άσε μας, άσε μας, Γρηγόρη. Είναι επίσης 5 ευρώ το εισιτήριο. Για να γεμίσει και πάλι το. Αρνητικό ρεκόρ εισιτήριων που βλέπω. Και εμείς παίζουμε την Ερήφη. Και εγώ λέω τι θα πεις, ρε Γρηγορία, και λέω τι θα πεις. Δηλαδή έχουμε μάτσο με την Λουκόιλ. Ναι, αλλά είναι 5 ευρώ το εισιτήριο. Μπράβο. Και στο άλλο πόσο ήταν, 10. 5 ήταν και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό. Ναι, μεγάλη διοργάνωση. Τρομερή διοργάνωση αυτή. Και αυτή που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Το Champions League δηλαδή και αυτοί οι υποδιέστεροι που παίζουμε εμείς. Φοβερές διοργανώσεις. Φοβερές. Ο Άρης έβαλε το brand name του να πάει σε αυτή τη διοργάνωση και δεν του δώσαν wildcard να μπει στους ομίλους κατευθείαν. Ναι, εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραία, αυτά ήταν τα έργα του Λάσκαρη αυτά όσον αφορά το επικοινωνιακό και το που στήριξε αυτή τη διοργάνωση. Λάθος για μένα και το σχολίωσα και τότε. Λοιπόν, πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και μπήκαμε ήδη σε εβδομάδα. Που έχουμε πρωτάθλημα, επιτέλους. Ναι. Τελειώνει το μαρτύριο. Ναι, τελειώνει το μαρτύριο. Ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη εδώ, ε. Ναι, ΠΑΟΚ το Σάββατο. Σάββατο. Εμείς παίζουμε 7.30 ώρα Κυριακή ο Άρης, όφι Άρης. Έχει μια τριάδα πάλι δύσκολων αγώνων ο Άρης. Ο όφι είναι δύσκολος αντίπαλος. Παραδοσιακά είναι ο όφι δύσκολος αντίπαλος για τον Άρη. Εντάξει, λόγω και της φιλικότητας που έχετε με τον όφι. Εμείς. Ναι. Πήγαμε να μας νικήσει, να πούμε, ο όφι. Πήγε να σας νικήσει. Ναι, όταν παίξαμε. Τι έπρεπε να κάνει, να κάνει. Πήγε μαζί. Δεν είπα φιλικό, είπα φιλικό το είπα όταν ήταν ο Τάσος. Ναι, έχει, υπάρχουν φιλικές σχέσεις. Υπάρχουν. Για να δούμε. Έτσι λέω εγώ. Και με τον Ατρόμητο τα ίδια λέγατε, αλλά. Ναι,
βλέπεις, ότι έγινε στραβοπάτημα. Και ο Τάσος έτσι μου λέει για το Άρης Ολυμπιακός, λέει ότι πήρε τον Τάτο και 2-2 έφερα εγώ. Με ισοφάρισε το 83 Ολυμπιακός. Το ξέχασε αυτό να μας το πει ο Τάσος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λέω ότι υπάρχει τριάδα δύσκολων αγώνων με Όφη, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο έξω. Τριάδα δύσκολων αγώνων που πρέπει, δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς. Δεν είναι. Πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς για να ανέβουμε στη βαθμολογία. Να πάμε, για να μην το στριφογυρίζουμε, γιατί βλέπω και παραπέντε. Θέλω να πω δύο πραγματάκια για αυτό που έγινε και υπάρχει. Έγινε θέμα, θέλοντας και μη, η φωτογραφία του Προέδρου του Άρη, του κ. Καρυπίδη, αγκαλιά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ΆΚΑ, στο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, στα αυτές τις θέσεις τις βελούδινες, θα σου το πω, τις πολυθρόνες που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδες τι κάνει το NBA, βλέπεις, παίρνεις ιδέες, τσακ, τι φαίνεσαι εκεί πέρα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το σχόλιο μου το δικό μου είναι, δεν ξέρω και εσύ άμα θες και εσύ θες να πεις κάτι, προφανώς. Υπάρχουν, λογικό είναι, και από τις δύο πλευρές οι απόψεις. Θεωρώ ότι πολύ περισσότερες είναι αυτές που δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, θα αιτιολογήσω. Και λιγότερο αυτές που λένε ότι εντάξει ρε παιδιά, είναι φίλοι, είναι ξέρω εγώ επιχειρηματίες και μπορούν να βγάλουν και μία φωτογραφία μαζί. Άλλος λέει, πάμε από την άλλη πλευρά, ο Άρης έπαιζε εδώ πέρα μάτς και είναι σε μία δύσκολη αγωνιστική και οικονομική κατάσταση στο μπάσκετ. Και εσύ ήσουν εκεί. Εδώ εγώ διαφωνώ να πω ότι ο Καρυπίδης είναι πρόεδρος του Άρης στο ποδόσφαιρο, δεν είναι στο μπάσκετ. Δεν σημαίνει επειδή είναι στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι σόν και καλά κάθε φορά και όταν παίζει ο Άρης. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Όπως διαφωνώ και σε αυτούς που λένε ότι δεν μπορεί να βγει φωτογραφία. Εγώ λέω ότι μπορεί να βγει φωτογραφία και μπορεί να είναι και κολλητή και μπορεί να τα πίνουν και έξω να βγαίνουν και για. Τώρα δεν ξέρω, παντρεμένος ο Καρυπίδης, μην πω καμιά βλακία. Παντρεμένος. Τέλος πάντων, να το πω έτσι. Για Τσίπρα ή να βγουν και ένα βράδυ, ρε παιδί μου, να πάνε και να κυνηγήσω και καμιά, να κάνουν και κάνα καμάκι, ξέρω εγώ. Ας το ελαφρύνουμε λίγο. Εγώ σε αυτά συμφωνώ. Λέω ότι όμως όταν είσαι πρόεδρος του Άρη, δεν μπορείς να βγαίνεις να δημοσιοποιείς φωτογραφία με τον άνθρωπο που μπορεί να είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδελφός σου. Πριν ένα μήνα αυτός ο άνθρωπος είπε, πριν το μάτς Άρης ΠΑΟΚ, ότι σήμερα είμαστε όλοι με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς. Έστω και τυπικά δεν μπορείς να δημοσιοποιείς τέτοια φωτογραφία. Βγες φωτογραφία, κράτησε την και όταν, ξέρω εγώ, μετά από καιρό δεν θα είσαι πρόεδρος στον Άρη, δημοσιοποίησε την. Δεν είσαι μόνο ο Καρυπίδης, είσαι πρόεδρος του Άρη. Δεν είσαι απλά ο Καρυπίδης. Είσαι πρόεδρος του Άρη και πρέπει να προσέχεις δύο και τρεις φορές πριν κάθε σου κίνηση. Έχεις κόσμο από πίσω. Δεν είσαι στη Βέρεια. Δεν μπορείς να κάνεις. Στη Βέρεια μπορεί να το έκανε και να το βλέπανε και να το κερνούσαν και καφέ στο δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σου είπα το παράδειγμα. Εγώ στο Facebook γράφω τίποτα και διπλοτσεκάρω, τριπλοτσεκάρω αυτά που γράφω και αυτά που ποστάρω. Που δεν είμαι τίποτα. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος του Άρη και να δημοσιοποιείς αυτό. Εγώ δεν είπα να μην βγεις φωτογραφία. Δεν είπα να μην πας στο γήπεδο. Καλά έκανες. Δεν θα ρωτήσει εμένα ο Καρυπίδης σε ποιο γήπεδο θα πάει. Καλά έκανες. Άμα θες πάρε το αεροπλάνο και πήγαινε να δεις πόσο Celtics Lakers. Ούτε με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί όμως με αυτόν τον άνθρωπο που, να μην το πάω και εκεί, έχει στερήσει άδικα και τίτλους από τον Άρη. Αλλά άστο αυτό. Άστο αυτό. Πριν ένα μήνα, ούτε μήνας έχει περάσει, εναντίον της ομάδας σου έγραψε. Της ομάδας που διοικείς. Και επαναλαμβάνω, είσαι θεσμικός παράγοντας του Άρη. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Και η απόδειξη είναι, και εδώ θέλω εσύ, εφόσον θέλεις, έχεις αντίθετη άποψη, ότι έσβησε όλες τις φωτογραφίες από το Instagram. Όταν έχω δίκαιο, άκουσα για να ολοκληρώσω και θα μιλήσω όσο θέλεις. Όταν έχω δίκαιο, και το πιστεύω και εγώ ο ίδιος ότι έχω δίκιο, δεν τις σβήνω τις φωτογραφίες. Τις αφήνω και γράφω από κάτω, είναι φίλος μου, πήγα να δω το παιχνίδι και αυτό. Εσάς πρέπει να σας ενδιαφέρει αν είναι πληρωμένη ομάδα και αν πετυχαίνει τους στόχους της. Τέλος. Έτσι κάνουνε. Όταν τις δημοσιοποιείς και τις σβήνεις, ενοχή σημαίνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Λάθος. Και γενικά δεν το έχεις με το Instagram. Σβήστο. Άκου τον Ιώ Σαββίδη. Ο Ιώ Σαββίδης το σβήσε. Σβήστο, δεν το έχεις άνθρωπε.
δεν το έχεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά, και άλλες φορές έγραψες και υπόσταρες μη σωστά, για να μην το πω διαφορετικά πράγματα. Δεν το έχεις. Άστο να πάει στο καλό. Εδώ, απάντησε εσύ. Εγώ θέλω μια διευκρίνηση. Ναι, θέλω μια διευκρίνηση. Επειδή εκείνη την ώρα δεν παρακολουθούσα το κινητό μου, στο Instagram ανέβηκε η φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Γιαννακόπουλο. Αυτό ή που κάνουν... φωτογραφία. Όχι, εκείνη η φωτογραφία ανέβηκε από γκαζέτα. Δεν ανέβηκε από τον, από το Καρυπίδη και πέσαν όλοι πάνω. Το Καρυπίδη έκανε μια φωτογραφία με, τις, με την μπλούζα της Παρή. Το οποιοδήποτε site τι έκανε δηλαδή, ήταν εκεί και έβγαλε φωτογραφία τους δύο. Μπορεί... Αυτός της πόσταρε. Μπορεί να έβγαλε όχι, και... Όχι. Ανέβηκε η φωτογραφία από site, δεν ανέβηκε από τον, από τον Καρυπίδη. Ωραία, ξέρω αφού εγώ. Το πας εκεί είσαι καλή στις τρίπλες, όχι τόσο καλή. Ας το βγάζω όποιο site ήθελε, αυτός να μην έβγαζε. Ας το βγάζω όποιο site αυτός ήθελε. Έβγαλε φωτογραφία με τον γιο του και με τα ρούχα της Παρή χωρίς να... Τι, γιατί κουνάζεται και δεν έβγαλε δεν πόσταρε φωτογραφίες δικές του με τον Γιαννακόπουλο Καρυπίδης. Αυτό θέλω να μάθω, πόσταρε φωτογραφίες. Πώς δεν πόσταρε, φυσικά. Γιατί εγώ είδα μόνο αυτή. Πόσταρε, Γρηγορία, πόσταρε. Πόσταρε. Εγώ Instagram δεν έχω, συγγνώμη, δεν είμαι γενικά της φωτογραφίας. Δεν θέλω να βγαίνω πολύ φωτογραφίες, είμαι και άσχημος. Δεν βγαίνω, ναι, μη γελάς. Δεν είμαι της φωτογραφίας γενικά, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ αυτό μου να έχει Instagram. Αλλά, για να μην σου λέω ψέματα ότι το τσέκαρα. Αλλά νομίζω ότι πόσταρε. Μας πούν οι ακροατές. Εντάξει, να μας πούν οι ακροατές. Να μας πούν οι ακροατές. Ακόμη και έτσι να είναι, αν μου βάζει άλλος, λέω όχι, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Έχεις τα μηνύματά σου. Έχω τα μηνύματα, λοιπόν. Θα το σχολιάσουμε και τον κόσμο. Πιστεύω θα μπει και ο κόσμος στην εξίσωση αυτή. Πάντως, ναι. Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία. Ωραία. Με τον Καρυπίδη. Να το άλλο. Ζάχο, μου λέει ο Νίκος. Βγες, Νίκο, να σε ακούσουμε. Ζάχο. Περίμενε. Μόνιμη κατοικία πλέον δηλώνει ο Καρυπίδης στην Αθήνα. Και τι, και επειδή δηλώνει στην Αθήνα, τι έπρεπε να βγαίνει. Νίκο, δεν είπα εγώ να μην πάει στο γήπεδο. Να πάει όπου θέλει. Δεν θα δώσει λογαριασμό ούτε σε σένα ούτε σε μένα ο Καρυπίδης που θα πάει. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος του Άρη και να είσαι αγκαλιά με τον Γιαννακόπουλο. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή να το οροποιήσουμε. Για τη δική μου λογική πάντα. Κάποιο μπορεί να το βλέπει σωστό, λογικό. Γιατί διαφώνει, διαφώνα. Τι να κάνουμε. Διαφώνα και φώνα. Εδώ είσαι και τα λες. Λοιπόν, προπονητής της Εθνικής τότε. Α, ο Αρχοντίδης ήταν, αλλά καλά θυμόμουν. Ο Δανίλης πότε το είπε αυτό για τα 100 χρόνια, στείλ το. Ο Αρχοντίδης, είδες, καλά το είπε, τον είπα τον Αρχοντίδη. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτά τα. Και τον μπασκετικό ΠΑΟ και Άρη και το θέμα με τον Καρυπίδη. Με τον κύριο Καρυπίδη, μάλλον. Στο 23 10 287 και 3 οκτάρια, 69 45 287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε εντά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα και παρουσία έτσι... Εθέρια που λέει ο Ζάχο, εθέρια παρουσία στο στούντιο σήμερα, η φίλη μας η Γρηγορία. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, έφερε και ένα το μήνυμα και μας στέλνει στο 545, 26 να πούμε ότι είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω SMS. Όσοι στείλετε SMS, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε και μια πρόσκληση για να δείτε το Chelsea PAOK στο θέατρο Βεργίνα. Νόμιζα θα πει στο θέατρο των Ονείρων που είναι το Old Trafford. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα και. Είμαστε λίγο μακριά. Ναι, Λονδίνο. Είναι μακριά το Λονδίνο από το Manchester, αρκετά. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα των ανδρών είναι σήμερα, το ξέρεις. Δεν ευχήθηκε κανείς... καμία. Περιμέναμε. Εμένα καμία δεν με ευχήθηκε. Τύπου, και εμείς περιμέναμε. Ούτε το ξέρω εγώ. Πού να το ξέρω. Τη γιορτή της μάνας ξέρουμε. Τη γιορτή της γκόμενας ξέρουμε. Τη γιορτή της κόρης ξέρουμε. Τη γιορτή της γιαγιάς ξέρουμε. Η γιορτή του πατέρα και η γιορτή του άντρα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Του πεταματού είμαστε από ό,τι κατάλαβες. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, τα διορθώνουμε τα πράγματα. Εμένα δεν αλλάζει τίποτα πάνω στο σχολείο μου. Ότι τη φωτογραφία με τον. Γιατί γέλασε, θα πες αυτό που θες να πεις. Να το πεις. Ότι βγήκε από τον καζέτα δεν έχει σχέση. Εφόσον βγήκε από τον καζέτα, κάποιος φωτογράφος υπήρχε και τους έβγαζε. Όποιος και αν τους έβγαζε, λέει φίλε, ευχαριστώ πολύ. Δώστε να μου και εμένα και στον Γιαννακόπουλο τη φωτογραφία και δεν θέλω να βγει στον αέρα. Έτσι λέω εγώ. Είσαι πρόεδρος του Άρη, πρέπει να προσέχεις ακόμη και πριν γίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι λέω εγώ. Έτσι κάνω εγώ, έτσι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Άρη.
ειδικά αυτόν τον Άρη τώρα, το χιλιοταλαιπωρημένο και χωρίς χαρά 48 χρόνια, Γρηγορία. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ έχουμε να ακούσουμε τις απόψεις των φίλων. Εγώ διαφωνώ. Διαφώνω. Θα πάρω θέση σε αυτό. Πάρε θέση. Γιατί, αρχικά, πάρε. Ο Καρυπίδης δεν προκάλεσε, διότι η φωτογραφία που ανέβασε ο Καρυπίδης στο Instagram ήταν μόνο που φαινόταν αυτός και ο γιος του με την μπλούζα της Παρή. Και πριν λίγο έμαθα ότι ανέβασε και μία φάση του αγώνα. Αυτό. Άρα από μόνος ο Καρυπίδης δεν προκάλεσε το λαό του Άρη. Από εκεί και πέρα, εγώ επειδή το πρωί είχα μια έτσι, ολιγόλεπτη συνομιλία με τον κύριο Καρυπίδη. Τι πράγμα τι είχες? Είχα ολιγόλεπτη συνομιλία. Από πού και σου είχες εγώ? Έτυχε και είχα. Α, και... Το βρήκε στον δρόμο να υποθέσω. Το βρήκε στον δρόμο, στην Αθηνά ήσουν, όχι? Μου άρεσε πάρα πολύ που απάντησε σε ένα σχολείο μου. Μου απάντησε προσωπικά με ένα μήνυμα και μου είπε ότι στηρίζει τον Άρη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει επαφή με άλλους ανθρώπους. Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Περισσότερο. Συμφωνώ αυτό. Το σχολείο μου δεν ήταν πάνω σε αυτό εμένα. Σε αυτό που λες. Είπα. Okay. Μπορεί να πηγαίνει όποιος θέλει και να έχει όποιους φίλους θέλει. Φυσικά. Δεν θα ρωτήσω ούτε εμένα ούτε εσένα. Ναι. Και μου είπε επίσης ότι η φωτογραφία που ανέβηκε ήταν καθαρά από άλλο site. Ναι. Και ότι ο Γιαννακόπουλος έκανε κίνηση να το χαιρετήσει και αυτός την έκανε μέσα στο παρκέ. Δηλαδή μου λέει ήταν μια πολύ αυθόρμητη κίνηση. Και το θεώρησε πολύ λογικό το ότι χαίρεται. Από εκεί και πέρα το ότι πήραν αυτή τη φωτογραφία. Και την κοινοποίησαν παντού και το SDNA και η καζέτα και ναι, παντού. Ναι. Ναι, είναι καθαρά θέμα, θεωρώ, ίντρικας. Δεν είναι θέμα του Άρη. Η επανάληψη είναι η μήτερ της μαθήσεως και ξαναλέω. Δεν με ενδιαφέρει με ποιους κάνει παρέα. Δεν με ενδιαφέρει σε ποια παιχνίδια πάει. Του μπάσκετ φυσικά. Γιατί αν έπαιζε, αν ήταν ποδοσφαιρικό μάτς και είχε... ο Άρης υποχρέωση, νομίζω θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο φάουλ. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε πρέπει να μου δίνει εμένα λογαριασμό το που πάει και τι θα δει. Ούτε ποιους φίλους θα έχει, ούτε ποιες φίλες θα έχει, ούτε με ποιο θα κάνει πλάκα, ούτε με ποιο θα παίξει μπιρίμπα, ούτε με ποιο θα τα πιει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λέω ότι είναι πρόεδρος του Άρη και ακόμη και η γκαζέτα, όπως είπες, το λέμε 100 φορές, κάνουμε και διαφήμιση. Λοιπόν, να το βγάλε, προφανώς φωτογράφος τους έβγαλε. Φυσικά. Το πιάνει στο φωτογράφο και λες, φίλε, αυτή η φωτογραφία δεν θέλω να βγει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ή παίρνει τηλέφωνο το διευθυντή του μέσου και του λες. Και του λες όχι. Όχι αυτή η φωτογραφία. Σε ευχαριστώ που είμαι πρόεδρος του Άρη. Θα προκαλέσω έστω στους δύο. Παιδιά, υπερβάλλεται. Εντάξει, ας υπερβάλλουμε. Εντάξει, υπερβάλλουμε. Πάντως ο πρόεδρος. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει. Οι παίκτες του Άρη να πίνουν καφέ σε άλλο μαγάζι, πρέπει να πηγαίνουν μόνο στο κήπεδο του Άρη να πίνουν καφέ. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό είπα τώρα. Πάλι πέμπτη φορά να το επαναλάβω, να το εξηγήσω. Δεν είπα αυτό, Γρηγόρη. Άμα δεν το πήρε χαμπάρι. Άμα δεν το πήρε χαμπάρι, να το παίρνει χαμπάρι, γιατί είδες τι έγινε. Να το παίρνει χαμπάρι, να προσέχει. Να προσέχει, Γρηγόρη. Να προσέχει. Και επαναλαμβάνω. Αν είσαι OK με τον εαυτό σου με αυτό που έκανε, εγώ δεν είπα ότι είναι θανάσιμο. Παράπτωμα, ρε Γρηγόρη, αλλά δεν γίνεται να με σχολιάσουμε. Συγγνώμη. Και επαναλαμβάνω το άλλο. Αν δεν είχες, είναι όλα καλά, γιατί κατέβασες έστω και αυτές τις φωτογραφίες που είχες. Που όπως λες και εσύ, πιο όντως έτσι είναι, δεν προκάλεσαν. Πήγε σε ένα ματς να δει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γιατί τις κατέβασες τις φωτογραφίες, αφού ήταν όλα καλά. Και όντως αυτές τις φωτογραφίες δεν προκάλεσαν. Από αυτό το κατόν, μόνο από αυτό μπορεί να είχα τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν παίρνει την εκπομπή. Να πάρει την εκπομπή. Δεν θα σε βγάλω από εδώ. Να πάρει 2310-287 και 3 οχτάρια. Καρτούν. 6945-287 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, να δώσουμε και κανένα αποτέλεσμα. Γιατί είχαμε. Ξέχασα να παίξω ένα ποντάρο και ένα ευρώ. Μισό ευρώ τέλος πάντων. Να δώσουμε και κάποια αποτελέσματα. Α, το χάσαμε. Γερμανία, Ολλανδία. Είναι αυτό για το Nation League. Ναι. Γερμανία-Ολλανδία 2-0. Κάτσε να δω και ποιοι βάλαν τα γκολ. Ο Βέρνερ στο 1 το λεπτό και ο Λιρόι Σανέ 2-0. Τσεχία-Σλοβακία 1-0. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παίξαν στοίχημα και εμείς δεν το προλάβαμε να πω την αλήθεια. Δανία-Ιρλανδία 0-0. Βουλγαρία-Σλοβενία 1-1. Και Κύπρος-Νορβηγία 0-2. Όλα αυτά είναι στο 76ο λεπτό, μεταξύ 75ου και 76ου λεπτού, και τα δύο τελικά φυσικά που ήταν σε 7 η ώρα, Ανδώρα Λετωνία 0-0 και Γεωργία Καζακστάν 2-1. Λοιπόν,
Έχουμε τίποτα. Να το κλείσουμε να φύγουμε. Τίποτα. Δεν πουλάμε, δεν πουλάμε ούτε νερό στην έρημο σήμερα. Τι γίνεται, αυτή η ατάκη είχε γράψει στην πρεμιέρα σα. Αυτό δεν πουλάμε νερό. Εντάξει, χαρτολογώντα το είπα, ναι. Δεν πουλάμε νερό στην έρημο. Τι είχε πει χαρτολογώντα, ναι. Γιατί στην πρώτη εκπομπή που κάνατε με τον Τάσο εδώ γινόταν. Πανικό. Πανικό εκείνη. Εντάξει, εκείνη όχι μόνο στην πρώτη, αλλά όταν καμιά φορά είναι έτσι. Γενικότερα γίνεται χάμο. Νάτο. Θα πιστεύω θα του δώσουμε το φίλο κάτι τη που πήρε τηλέφωνο. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά. Καλησπέρα. Νάτος. Τι γίνεται? Καλά φίλε μου, ο Στέλιος εδώ, Ζάχος και Γρηγορία, τριπλέτα. Χαιρετίζονται και στα παιδιά, συντροφιά. Συντροφιά, ωραία συντροφιά όντως. Γεια λέγε ρε Νίκο. Μια χαρά είστε. Γεια πάμε, να ακούσουμε την άποψή σου. Βασικά είμαι σίγουρος ότι θα σχολιάσεις πάνω σε αυτό το θέμα που είπαμε. Κοίταξε φίλε, το ότι ήταν μικρός άλλη ομάδα και ο Μπάρλος όπως είπες ήταν αεξής, αλλά δεν ήρθε ποτέ στον αέρα, έτσι. Προσπάθησε νομίζω να πάρει. Για σκέψω τον Μαρινάκη να πάει σε άλλη ομάδα. Ναι. Είτε μπάσκετ, είτε τάβλη, είτε οτιδήποτε. Ή τον Ιβάν να πάει αλλού. Πλην, ξέρω εγώ, σε τάβλη, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα. Mm-hmm. Για σκέψω. Σκέψω λίγο, σκεφτείτε λίγο. Κοίταξε, είναι πρόεδρος, δεν είναι οπαδός. Δεν είναι οπαδός σαν εγώ και σένα. Φίλαθλος και ξέρω εγώ, πάω εδώ, πάω πληρώσω ένα αυτό και πάω. Εντάξει. Μάλλον δεν κατάλαβε ο άνθρωπος που βρίσκεται. Δεν τον έχουμε δώσει να καταλάβει που βρίσκεται. Δεν κατάλαβε. Ακόμα δεν κατάλαβε. Νομίζει ακόμα είναι Βέρεια, είναι Ειρηνούπολη, ξέρω εγώ, Μελίκη Βέρεια και ξέρω εγώ. Αλεξάνδρε και έτσι. Δεν κατάλαβαν. Είσαι και από εκείνα τα μέρη, οπότε τα ξέρεις και καλύτερα από εμάς. Φυσικά δεν κατάλαβε, ρε φίλε. Δεν κατάλαβε ότι είναι πρόεδρος του Άρη. Μάλλον ο Άρης είναι. Είναι, ξέρω εγώ, κάτι είναι. Ναι, για δεν μένα... κατάλαβα ότι έχει από πίσω ένα εκατομμύριο λαό ο οποίος ανά πάσα στιγμή κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Αλλά να σε πω και τ' άλλο, είναι τυχερός που προχτές βγάλαμε το διπλό μες στον Απόλλωνα Αθηνά. Σου πω ότι αγινόταν σήμερα. Άτυχη στιγμή και, εγώ θα και να εύχονται, θεωρώ, και να εύχονται, πρόσεξε να δεις, και να εύχονται μέσα στην ομάδα να βγάλουν το διπλό μες στον Όφη. Γιατί δεν κατάλαβαν αυτοί που βρίσκονται. Αυτοί νομίζουν ότι είναι εντάξει, ξέρω εγώ, λαλαλά και λαλαλά. Τα λαλαλά τελειώνουνε. Τα λαλαλά τελειώνουνε. Γιατί κάποια στιγμή υπομονή, αλλά πλέον θέλουμε και αποτελέσματα, έτσι. Γιατί δώσαμε 9.000 διαρκείας, αδερφέ. Έτσι. Και κάναμε 2-3 shot out, έτσι. Εκατομμύρια δώσαμε δηλαδή στην ουσία. Πλέον θέλουμε και αποτελέσματα. Και πλέον δεν θέλουμε και αυτά τα ξεφτυλίκια. Γιατί για μένα ξεφτύλα. Εντάξει. Άσε τώρα. Τα έτσι και εντάξει και δεν, απλά να πάρει χαμπάρι ότι δεν είναι οπαδός σαν εμένα και σένα. Και σαν την Γρηγορία και σαν τον κάθε Αριανό. Αυτό, το σχόλιο μου και εμένα Νίκο αυτό ήταν ότι είναι θεσμικός παράγοντας, είναι ο πρόεδρος του Άρη και δεν πρέπει να προσέχει 2 και 3 φορές πριν οποιαδήποτε του ενέργεια. Διότι υπάρχει κόσμος από πίσω. Δύο και τρεις. Να το δει το μάτσο, το δει στο κουτί. Να διπλοτσεκάρει και τριπλοτσεκάρει πριν την κάθε του ενέργεια. Όχι φωτογραφία. Το τι θα γράψει. Το τι θα πει. Ναι. Όταν είναι κάτι δημόσιο, πρέπει να το προσέχει 2 και 3 φορές. Βασικά, όχι ο Καρυπίδης. Ο οποιοσδήποτε πρόεδρος. Αλλά εμείς. Ο κάθε πρόεδρος δεν φίλε. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, σαν μου λες τώρα τον Ιβάνη, τον Γιουργάκη του ΠΑΟΚ, να πάει ξέρω εγώ αυτή, ξέρω εγώ. Να πάει σε ένα αγώνα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Υπάρχει περίπτωση? Ούτε μία στο τρεις. Και επειδή βάζει τα λεφτά, βάζει τα λεφτά και ξέρεις το περιμένει μετά από πίσω. Και καλά και έτσι πρέπει. Εγώ για μένα ήταν φάουλ αυτό. Τελευταία φορά φίλε. Τελευταία φορά τέλος. Τελευταία φορά σε όλα. Πλέον να πάνε να καταλάβουν αυτά και τα Instagram. Και τα Facebook και τα Facebook, αυτές τις ιστορίες, να καταλάβουν πλέον πού βρίσκονται. Αν δεν καταλάβω, θα το καταλάβουν στην πορεία. Δεν αλλά και να εύχονται να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν... Και να βγουν τα αποτελέσματα, δεν... όλοι... θα θυμούνται όλοι αυτά εδώ τα πράγματα. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και φυσικά επαναλαμβάνω το πρώτο είναι η ομάδα να είναι τακτοποιημένη οικονομικά και η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους. Από αυτό κρίνεται. Αλλά... Άσε τα οικονομικά. Τα οικονομικά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Και με το κοντομινά οικονομικά πηγαίνουμε καλά. Αποτελέσματα. Όχι. Λέω ότι ο πρώτος έλεγχος που μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι σε έναν πρόεδρο είναι να υπάρχει κανονική ροή χρηματοδότηση στην ομάδα και η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους που βάζει κάθε χρονιά.
Αυτό είναι. Αλλά και τα ηθικά πράγματα θα πρέπει ναι, να... Ναι, αλλά να... αυτό λέω. Πρέπει, ειδικά όταν υπάρχει ομάδα με πολύ κόσμο από πίσω, πρέπει να προσέχεις τη δημόσια, εικόνα σου. Τη δημόσια εικόνα σου πρέπει να την προσέχεις. Δύο και τρεις φορές πριν κάθε σου κίνηση. Λοιπόν, 100%. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και μια διαφορετική άποψη. Βέβαια εδώ η Γρηγορία, εντάξει, έχει λίγο μια... Η Γρηγορία, ρε φίλε, εντάξει, η Γρηγορία είναι εντάξει, τι να άσε τώρα, μην το πούμε στον αέρα, η Γρηγορία εντάξει. Από κοντά θα της το πεις, από κοντά, μην από κοντά θα της το πω, άσου, δεν χρειάζεται. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έγινε, είπε... Εδώ μεγαλώνουν γενναίες γενναιών, δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι να πάω πιούμε καφέ, δεν είναι να πάω να πιούμε καφέ και ένα σιμπουράκι. Εδώ μιλάμε για ιδεολογία, εδώ μιλάμε για πολλά πράγματα. Και να σου πω και τ' άλλο, δεν μας αξίζουν ρε, αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα στο λαό το Άρη δεν τα αξίζουν. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου, απλά αξίζει, είπαμε. Φίλε. Δεν μας αξίζει αυτή. Αυτή η ιστορία δεν μας αξίζει. Okay. Δεν μας αξίζει. Για να δούμε, Ρενίκο, να δούμε. Και το μάτς για την Κυριακή να δούμε. Γιατί, εντάξει, δεν μιλάμε, αλλά εντάξει, όπως ναι, ήταν να μην το πω φάουλ, ατυχή στιγμή εντάξει, του. Είχα το κινητό εκεί την ώρα, μου ήρθα να το πετάξω μία στο όχι, δρόμο, μην το πετάξει, είναι και iPhone. Είναι καινούριο και iPhone, μην το πετάξει. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Είναι και εξωγήινο ο κινητό. Άστο, μην το γίνει. Δεν συμφέρει. Για πες για την Κυριακή, πες μας. Κυριακή τι. Κυριακή κοντή γιορτή. Διπλό, φίλε, άμα δεν πάρει διπλό, τι. Διπλό, θα παίξεις τα αρέστα σου την Κυριακή. Άλλαξε προπονητή, άλλαξε τα πάντα, πάει να βγάλεις το διπλό. Τι, πάει να χάσεις. Όχι, για διπλό θα πάμε. Τι, θα πας για χ, τι. 15 και 3, 18, θα αρχίσεις με 18 βαθμούς. Για να δούμε, Νίκο. Δεν έχει φιλέ, κοίταξε να δεις. Τα παραμυθάκια σιγά σιγά τελειώνουν. Ναι, πρέπει η ομάδα να πάρει βαθμούς και πρέπει να μπει στην πεντάδα. Στη χειρότερη να βγει έκτος. Στη χειρότερη περίπτωση. Άμα δεν βγεις πεντάδα, φίλε, θα φας πολύ κράξιμο. Ναι, όντως, συμφωνώ. Τι νομίζεις ότι είναι χαχαχα. Δηλαδή τα 10.000 διαρκές τι θα πήραμε για να πηγαίναμε στο κήπεδο τσα-τσα-τσα, πάπιουμε τσιμπουράκι, καφέδες και ιστορίες. Δεν κατάλαβες καλά. Οκ, ρε Νικόλα, να είσαι καλά, φίλε. Δεν πιαστήκαμε κορόιδα. Δεν πιαστήκαμε κορόιδα για να έτσι και αλλιώς. Όχι, στο τέλος, με βάση το τι έχει πετύχει η ομάδα. Φυσικά θα υπάρχει και η κριτική και στον πρόεδρο. Έτσι γίνονται. Πάντα από την κεφαλή. Πάντα από την κεφαλή ξεκινάς, από τον πρόεδρο. Από τον πρόεδρο ξεκινάς πάντα, Νίκο. Μετά πας στον προπονητή, μετά στους παίκτες και τελευταίοι είμαστε και εμείς και ο κόσμος. Για να δούμε τα λάθη που κάναμε όλη τη χρονιά. Έτσι πάει. 100%. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Εγώ για μένα ήταν τελευταία φορά. Δηλαδή πλέον από εδώ και στο εξής. Είπαμε, λάθος. Πήγα στο σπαθί, πώς το πω, ρε, φίλε. Έχουμε λαό. Τελάθος. Έχουμε λαό 1 εκατομμύριο. Πώς θα γίνει τώρα. Ήταν εξαιρετική. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το όνομά σου λίγο χαμήλωσε, αν θέλει. Ναι, με ακούς. Α, τώρα σε ακούμε καλά. Το όνομά σου, αν θέλει. Έλα, Γιώργος είμαι. Α, Στέλιος εδώ και Γρηγορία μαζί μας. Α, άψογα. Άψογα. Ωραίος. Λοιπόν, για πάμε ρε Γιώργη. Θερμόαιμος ήταν ο ηγεσίας, ήταν λίγο... Ναι, τον είδα, ήταν λίγο στην πρίζα. Όχι στην πρίζα, στην κατσαρόλα με βραστό νερό τον είδα. Ναι, έτσι. Ήταν λίγο, εντάξει. Είναι ναι, και... τον δικαιολογώ, τον δικαιολογώ, για μένα. Εντάξει, τον δικαιολογώ κι εγώ, είναι νέος, βράζει το αίμα του όσο να είναι... Καλά, νέος πόσο, εντάξει, στην ηλικία μας. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά είναι φράπα. Είναι. Λοιπόν, φράπα. Ναι. Φράπα είναι. Για πάμε στο λοιπόν, προκειμένο. Λοιπόν, δεν είναι, κοίταξε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τώρα κάνουμε θέματα ναι. Πραγματικά εκ του μηδενός, δηλαδή. Λες, ναι. Πάμε στην άλλη από... Έκανε εκεί. Γιώργο, συγγνώμη λίγο, σε διακόπτω, sorry. Δεν ξέρω αν άκουσες την τοποθέτηση τη δική μου. Δεν άκουσα, εντάξει, ωραία. Πάμε. Αυτό που θέλεις εσύ. Δώσε μου δύο πινελιές. Η άποψή μου είναι ότι ο πρόεδρος του Άρη φυσικά δεν θα πει πού θα πάει, τι θα κάνει, με ποιο θα κάτσει να πιει καφέ ή πού θα πάει το βράδυ, αλλά τη δημόσια ό,τι δημοσιοποιείται πρέπει να είναι προσεκτικός δύο και τρεις φορές. Είτε λεγόμενο είναι αυτό, είτε φωτογραφία. Δηλαδή, μου είπε τώρα η Γρηγορία εδώ ότι αυτό βγήκε από τον Καζέτα.
Φωτογράφο σου έβγαλε, το λες στο φωτογράφο ή τον τέτοιο, φίλε, συγγνώμη, αυτή τη φωτογραφία δεν θέλω να βγει. Τη θέλω εγώ, είμαι φιλαράκι με τον Γιαννακόπουλο, δώσε σε μένα και σου λέει, δεν θα βγει στο site. Είμαι πρόεδρος του Άρη. Δεν είμαι, όπως είπε και ο Γεσίας, ο παδός που είδα τον τραγουδιστή και θέλω να τον αγκαλιάσω. Εμένα αυτό μου δείξε, κατάλαβες. Εγώ αυτά τώρα μπορεί να είναι και κολλητός του, αλλά λίγο έτσι σαν να κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και πήγα να βγω φωτογραφία στην Ακρόπολη. Κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα. Εντάξει, κοίταξε, ο Καρυπίδης αφενός είναι βασικά και νέος, έτσι. Ναι, είναι 40. Δηλαδή είναι 37, κάτω το 40 τέλος πάντων. Ο 39-40 είναι. 39-40. Είναι μέσα στη φάση, είναι μέσα σε social media. Σωστά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ζωντανός, δηλαδή είναι στη φάση. Ενεργός, κοίταξε, ενεργός. Ενεργός είναι, ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Εγώ δεν πιο πολύ εστιάζω στο τι κάνει σαν πρόεδρος. Βέβαια. Στην εικόνα, κοίταξε, στην εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος πραγματικά ζει τη ζωή και δεν παίρνει, δεν χρειάζεται να παίρνει τα πάντα, ας πούμε, στο πιο σοβαρό. Μπορεί να είναι φιλαράκι με τον άλλον. Είναι. Δεν είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει και στο φινάλε. Όχι, ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Και έβγαλε και μία φωτογραφία, ας πούμε, και στο προσωπικό του τέτοιο. Όχι, όχι, να μην δημοσιοποιηθεί. Άμα είμαι, άκουσε. Γιώργο, σίγουρα δεν είχε πρόβλημα ο ίδιος. Έχει όμως ο κόσμος του Άρη με το συγκεκριμένο, με τον Γιαννακόπουλο. Εγώ παράδειγμα δεν έχω. Εσύ δεν έχεις, εντάξει. Ωραία. Και ξέρω και πολλούς, ας πούμε. Εντάξει. Πιστεύω είσαι μειοψηφία. Δεν ξέρω αν είμαι, ρε παιδί. Ναι, καλά, φυσικά δεν τίθεται θέμα. Αλλά δεν είναι. Κάτι τέτοια θέματα εστιάζω αποκλειστικά εγώ στο τέτοιο. Γιώργο, αυτός ο άνθρωπος πριν ένα μήνα ευχήθηκε πριν το ματς Άρης ΠΑΟΚ νίκη του ΠΑΟΚ. Προφανώς μετά από αυτό θα ευχηθεί νίκη του Άρη στο Β' γύρο. Δεν ξέρω. Μετά από αυτό. Καλά έκανε. Για φυσικά και έτσι. Και καλά έκανε και ευχήθηκε και σε ευχόταν και στην Μπόκα. Δεν με ενδιαφέρει στην άλλη ποιο. Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά επειδή δεν είχαμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις, ήταν καλό θέμα λίγο να μπούμε σε τέτοια κατάσταση. Το έχουμε οι Αριανοί αυτό. Το έχουμε αυτό και δηλαδή πιστεύω ότι πέρασε και σε δεύτερη μοίρα αυτή η σφαγή που φάγαμε οι γεροί, να πούμε, από αυτά εδώ τους τύπους μες στο παλέ. Ναι. Που ήταν πολύ δυνατή, δεν ξέρω αν ήταν επίδειξη δύναμης πάλι του κυρίου τέτοιου που διοικεί το ελληνικό μπάσκετ. Πραγματικά ήταν πολύ, ήταν ελεηνό, ας πούμε. Τελώς. Α, ίσως στο γήπεδο, πήγες στο μάτς. Όχι, δεν ήμουνα, λόγω δουλειάς δεν ήμουνα. Θα ήθελα σε αυτό το μάτς να βρίσκομαι και πραγματικά ήταν και εγκεφαλικό από να άτομα πιθανολογήσω που λόγω Πεδουλάκη θα ήθελες να σου, γιατί είναι αγαπητός νομίζω στον. Εντάξει, ο Πεδουλάκης, παιδί μου, έχουμε από, εντάξει, από τότε που ήταν παίκτης. Από τότε σαν παίκτης που ήταν ένας, δηλαδή το Περιστέρι τότε με Πεδουλάκη, με Γριλιονάκη, με Πανδρακλάκη, άμα θυμάστε τα τρία άκρη. Πήγαινε, φίλε, μπράβο. Είσαι παλιός. Ήταν, ναι, που μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, ο άνθρωπος είχε αλλάξει 7-8 στήλο όταν σούταρε. Τις προσωπικές, ναι. Με ένα χέρι βαρούσε προσωπικές ο Πεδουλάκης. Για ένα διάστημα ήταν με ένα χέρι το άλλο να κρέμεται κάτω, μετά το πήγε σε κουτάλα, ξέρεις από πώς βαράνε. Βάρεσε και κουτάλα. Κάτω, ναι. Είχε επίσης σούταρε με το δεξί. Με το που είχε γυρίσει, ναι, άλλαζε, ένα νούμερο πραγματικό, ρε παιδί μου. Έβαζε. Εντάξει, αυτός όταν ήταν στο Περιστέρι ήταν πολύ μεγάλο σκόρερ. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι έπαθε. Είχε άλλους πρωταγωνιστές, πήγε σε δεύτερο ρόλο. Τέλος πάντων, επειδή ήταν λίγο έτσι και στην πρίζα, είναι και αυγουλωμάτης έτσι που λένε. Τον είχαμε σε ωραία κατάσταση. Πάντα με τον Πεδουλάκη είχαμε ωραία πράγματα και σαν προπονητής. Είχαμε ωραίες στιγμές, ας πούμε, τον Πεδουλάκη. Φτάσαμε, Γιώργο, τώρα να κάνουμε θέμα για να ανταλλάσσουμε ανακοινώσεις η ΚΑΕ τώρα με το Περιστέρι, ο Άρης με το Περιστέρι, δηλαδή. Τα πέφτουμε σε αυτό. Κάτι, είναι σημεία των καιρών. Είναι σημεία των καιρών. Πολύ σωστά το είπε. Σημεία των καιρών. Πρέπει, επειδή είναι προβληματική η κατάσταση ως προς το τέτοιο, το διοικητικό, δηλαδή με την απαγόρευση των μεταγραφών, πρέπει να γίνουν οι νίκες. Όταν γίνουν οι νίκες που πρέπει, μετά δεν θα ασχολείται ο κόσμος. Νομίζω και γι' αυτό γέμισε και το γήπεδο μέχρι να πάμε και να κάνουμε σε 7-8 νίκες να τελειώνουν το πανηγύρι. Ναι. Έτσι, καλά, θα τις κάνει ο Αριανός. Και εύκολα πιστεύω. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω ότι σε σχέση με το περσινό ρόστερ, το φετινό είναι σαν να είναι το Golden State. Ναι. Δηλαδή με κάτι Δημήτρη Μωράν που είχαμε. Με κάτι, πώς το λέγανε, Pruitt, με κάτι Duviel, δηλαδή οι φετινοί μοιάζουν ότι είναι του All-Star Game της Αμερικής. Εντάξει, λίγο το ξεχυλώνεις και εσύ τώρα με αυτά, εντάξει. Το ξεχυλώνω να βάλεις, ξέρεις τι γίνεται, ένας Αθηναίου είναι ο οποίος ήταν πραγματικά ο Αθηναίου είναι καλός παίκτης. Σε σχέση με πέρυσι, ναι, και αν ήταν αυτός φέτος, ας πούμε, θα ήταν μισό επίπεδο παραπάνω η ομάδα. Αυτός ήταν πραγματικά η απώλεια. Οι άλλοι πραγματικά, οι ξένοι που είχαμε, ήτανε, τι να σε πω, σερβιτόρι, κανονικά. Τέλος πάντων, αυτά σε γενικές γραμμές, χαιρετισμούς και στη Γρηγορία. Και στο Στέλιο, και στο Στέλιο. Και στο Στέλιο το Γίγαντα, πάμε γερά. Καλό βράδυ, τσάω. Να σε καλά. Σερβιτόρι, ναι.
Με τα κάρα έκλεισε. Ναι, είναι. Το έχει προφανώς ο Γιώργος στην Ατάκα, την έχει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο, βλέπω παρά 25, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τι διάβασα, ρε φίλε, το τι είδα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό το. Ναι, το, θα το πεις μετά. Ναι, αν θέλεις, το δίνεις. Επιφύλαξη. Ναι. Μεγάλη επιφύλαξη. Ναι, το γιατί εσείς το έχετε αυτό. Τη Δευτέρα είναι άσπρο. Την Τρίτη είναι μαύρο. Την Τετάρτη ξαναγίνεται άσπρο. Μετά μαύρο. Ναι, ξαναλάζει. Ασπρόμαυρο είμαστε. Ασπρόμαυρο. Ναι, δεν είπα κίτρινο, βλαγία μου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά και για τα επόμενα 20 λεπτά, πιστεύω. Το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. 6945-287 και 3 οκτάρια. Πάμε. Στα τελευταία 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά, βλέπω παρατέταρτο κοντεύει ο δείκτης. Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Στέλιος Παπαντονίου. Στέλιος, ευχαριστώ για το δώρο. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα, ευχαριστώ για το. Τι είναι αυτό, τη Μπορούσια? Ναι, την Μπορούσια μου έφερε σε ενθύμιο από την Μπορούσια. Δηλαδή, μόνο του γκουστάρω. Έχω χάσει από την Μπορούσια καμιά 15 στοιχήματα και μου έφερε Μπορούσια. Ναι, το μόνο που μου αρέσει είναι επειδή έχουμε σχέσεις έτσι. Όχι, όχι, με έναν συγκεκριμένο. Ναι. Την ομάδα. Τι είναι αυτό, τι είναι μπλούζα, είναι αυτό. Τι είναι αυτό, καλέ. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο να μην περιμένει, τον έχουμε στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζάκο και κύριε Τρέλια στην πιο ερωτική πόλη από τη μαγευτική Καστέλα, οδηγός πώς, της Σάπα. Πώς φαίνεται, φίλε μου, ναι, πώς φαίνεται ότι δεν ακούγες καθόλου την εκπομπή, διότι ο Τάσος λείπει. Ο Τάσος είναι ο Στέλιος, ο Στέλιος Παπαντων... Και, καλά, ναι, και είναι και μια γλυκύτατη, συμπαθέστατη. Είναι η φωνή, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και γλυκύτατη. Ακούει τότε. Ναι, και πολύ ωραία παρουσία. Έχω ακούσει και δεν είναι σωστό, εφόσον δεν είναι ο κύριος Τρέγιας εκεί σήμερα. Ναι. Έχω μόνο να πω το εξής. Ηθικό δίδαγμα, κύριε Ζάχο, της ναι. προηγούμενης Δευτέρας είναι ένα. Για ακούσουμε. Ότι εσείς παραμείνατε σωστό στη γραμμή σας και στη θέση σας μετά το κλείσιμο του τηλεφωνήματος που έκανα και καταναλώθηκαν τα υπόλοιπα 15 λεπτά στον ο επόμενος ο Κροατής με τον κύριο Τρέγια σε ένα μονόλογο ναι. που ρίξανε λάσπη πίσω από την πλάτη μου και εκεί φανερώνει το επίπεδο που διακατέχονται κάποιοι φύλαθλοι σε αυτή την πόλη. Εσείς παραμείνατε στο ύψος σας, στην περίσταση όπως έπρεπε να είστε. Και εκεί είναι η διαφορά, το ηθικό δίδαγμα δηλαδή της προηγούμενης Δευτέρας είναι η διαφορά του ποδοσφαιρικού επίπεδου ενός φιλάθλου όπως είστε εσείς που υποστηρίζετε μια άλλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζει ο κύριος Στρέγιας. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι λίγο, ένα λεπτό, πραγματικά δεν θυμάμαι, θυμάμαι που πήρες τηλέφωνο, δεν θυμάμαι τι είπες. Και εμένα έτσι με έριξες λίγο γκάζι για να πω την αλήθεια, αλλά αυτό θα ήθελα να το κάνεις αύριο που θα είναι και ο Τάσος εδώ όμως. Κατάλαβες. Κοιτάξτε, επειδή οι υποχρεώσεις μου σαν οδηγό ταπεινό με το κόκκινο ματής που πρέπει να πηγαίνω έρχομαι και να πηγαίνω φέρνω τον κύριο Θεοδωρίδη από εδώ και από εκεί, ναι, μάλλον δεν θα μου το επιτρέψουν αύριο διότι είμαστε καλεσμένοι και μεθαύριο είμαστε καλεσμένοι σε ένα χορό που διοργανώνεται. Την επόμενη φορά τέλος πάντων που θα βγεις. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι... Ωραία. Ξέρετε κύριε Ζάχο, έχω μια πανέμορφη σκυλίτσα, την Κούκι. Κούκι. Που, ναι, η Κούκι είναι ένα πανέμορφο σκυλάκι, η Κούκι μου. Και ξέρετε, έχω την προηγούμενη φορά που την είχα αφήσει μόνη της στο μπαλκόνι, πήγε με το σκύλο της γειτόνισσας. Και έχω και γέννησε πέντε σκυλάκια και θέλω να τα δώσω για υιοθέτηση. Μήπως υπάρχει ο κύριος Τάσος, επειδή είναι ευαίσθητος πάνω σε αυτά τα θέματα, μήπως μπορεί με κάποιον φίλο του, οπαδό της ομάδας του, να μου κάνει συμπαράσταση άμα να υιοθετήσει κάποια από τα μωρά της Κούκης μου. Άμα δω τον Τάσο και με σκύλο, τι να σου πω. Θα έχεις πετύχει το ακατόρθωτο. Είναι δύσκολο το βλέπω. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Ας κλείσουμε με αυτό. Και δεν μπορώ να το τρολάρω αύριο. Έτσι. Επειδή ξέρω ότι είσαστε πολύ ερωτικοί σε αυτή την πόλη και πιστεύω ότι εσείς τα ακούσματά σας σαν οπαδός της ομάδος της καρδιάς σας ακούτε πάντα έναν ερωτικό τραγουδιστή, το Γιάννη Πάριο. Μήπως μπορεί ο ηχολήπτης σας να κλείσει την εκπομπή με ένα πολύ ερωτικό τραγούδι
που νομίζω ότι ήταν ύμνος κάποτε στη Θεσσαλονίκη και γαλουχήθηκε ο κύριος Τρέγιας με αυτό. Με το ποτέ ποτέ. Μάλλον νομίζω είναι, συμμετέχει και η κυρία Δήμου σε αυτό. Θα σας παρακαλώ. Αυτό ή αν να σας προτέξω πιο παλιά, κάτι από Μαρινέλα, το λέσα για λέσα μήτε πριγκιπέσα. Ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την καληνύχτα μου, κύριε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Θα περιμένω πάντως για να είμαι, θέλω να είμαι σωστός, όταν την επόμενη φορά που θα είναι και ο Τάσος εδώ πέρα, πρέπει να βγεις και να του τα πεις, διότι εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τον Τάσο. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Κανείς δεν μπορεί, ο ίδιος θα απαντήσει. Την επόμενη φορά που θα μπορείς, να πάρεις τηλέφωνο. Έπεσες τώρα στην περίπτωση, είπαμε λόγω δουλειάς, απουσίαζε ο Τάσος σήμερα. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3, 8, άμα θες εκείνο να το πεις. Το θεματάκι όχι. Δεν θα το πω γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ισχύει, ναι. Ναι, ήταν δύο έτσι, ειδησούλες, ας πούμε, από του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όντως, αφού δεν θέλεις. Λοιπόν, να περάσω λίγο στα τελικά αποτελέσματα γιατί είχαμε κάποιες αλλαγές. Τι λέει, ρε φίλε. Είπα 2-0 τη Γερμανία στο 78 και έληξε 2-2. Εν τω μεταξύ ήθελε να μην χάσει η Ολλανδία για να βγει πρώτος στον όμιλο. Και 2-1 έκανε στο 85, δεν τον ξέρω αυτός ποιος είναι. Προμές, δεν τον ξέρω. Και στο 90, αυτός ο άμπαλος που παίζει στη Λίβερπουλ, ο Van Dijk, ισοφάρισε και έδωσε την πρώτη θέση στην Ολλανδία. Αυτός ο Van Dijk δεν μοιάζει με τον Μαντούρο, τον ΠΑΟΚ, τον μέσο, τον παλιό. Δεν το θυμάμαι το Μαντούρο, να σου πω. Κάτσε να τον βάλω να τον δεις. Το Van Dijk τον έχω σαν... Ωραία. Λοιπόν, κάτσε, μέχρι να βάλεις να πω εγώ τα τελικά λίγο, Στέλιο. Γερμανία, επαναλαμβάνω, Ολλανδία 2-2, Τσεχία-Σλοβακία 1-0, Δανία-Ιρλανδία κουλουράκια, Βουλγαρία-Σλοβενία 1-1 και η Κύπρος με την Νορβηγία, που και η Νορβηγία ήθελε διπλό, 0-2. Διπλό και από το ημίχρονο. Για να το δω. Στη φάτσα φαίνεται αυτό. Ο Μαντούρο, ναι. Α, ο Μαντούρο είναι ο Πορτιέρης που είχατε, ναι. Ναι, αυτό που βάλει σε ψυγεία. Ο Πορτιέρης. Θυμάμαι ότι έκανε το στήριγμα. Ίδιος δεν είναι. Ξέρεις, όταν είπες Μαντούρο, πήγε στον άλλον αυτόν, ποιος, στην Κολομπία που είναι. Α, τον πρόεδρο, πρωθυπουργό, τι είναι αυτός. Όχι, αυτόν λέω. Ναι. Μοιάζουν, το μοιάζει. Αυτό βέβαια είναι χωρίς τη χέτη, γιατί έχει ένα κότσο, κάτι έχει αυτός ο Van Dijk. Ναι, έχει. Έχει ο Van Dijk αυτός. Πιστεύω είναι. Ο Δελζής είναι δύο κλάσεις καλύτερος από αυτόν τον Van Dijk. Έπεσε κάτω ο άλλος. Σιγά το Van Dijk ρε τώρα. Σιγά το Van Dijk. Ποιος Van Dijk? Αλλά θα μου πεις, οι Μάρτσερ καλυμμένοι, το Σμόλινγκ έχουν εκεί πέρα, που είναι, πιστεύω, δεν παίζει στον Άρη ούτε τρίτη αλλαγή ο Σμόλινγκ. Λοιπόν, παρά 10 βλέπω. 2,87 και 3,8, 23,10 φυσικά μπροστά. 69,45, 2,87 και 3,8. Δεν σε ακούσαμε τη φωνή σου καθόλου, Στέλιο, το τελευταία. Όχι, εντάξει. Πιάσαμε τα του Άρη. Όσο μπορώ, μιλάω. Και ήταν για τα τηλέφωνα για τον Άρη, γι' αυτό να πω την αλήθεια. Δεν πειράζει. FM και να το μήνυμα και αποστολή στο 54526. Για όποιους θέλουν να δουν το Chelsea PAOK στο θέατρο Βεργίνη, είναι διπλή η πρόσκληση. Όποιοι στείλουν μήνυμα, κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχα να πω. Δεν είχε. Πραγματικά, εντάξει, είναι και Δευτέρα και Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Οπότε λογικό είναι, τι να πούμε για την εθνική, για το θέμα με τον κύριο Καρπή, τον πρόεδρο του Άρη, και φυσικά και για τα χάλια τα μπασκετικά και των δυο μας. Αυτό που ήθελα να πω για το μπάσκετ το είπα. Το είπα στην αρχή για το, αυτό που ήθελα να κράξω και να βγάλω. Βλέπω το, εκεί το, για να μην πούμε, γιατί έχεις δίκιο, μπορεί να μην είναι και τίποτα αυτό, δεν μπορεί να μην είναι καν είδηση. Σχολίασες ότι ο Μπάνε τόσο καιρό τι κάνει, δεν ψάχνει. Και η είδηση ήταν πάνω σε αυτό, αν ισχύει βέβαια, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει κινήσεις. Στον Άρη δεν ξέρω τι κάνουν. Αν τα προβλήματα έχουν, τα προβλήματα τα οικονομικά έχουν αφήσει αυτές τις σκέψεις για πολύ πίσω. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτός ο Άρης δεν μπορεί πολύ καιρό να περπατήσει έτσι. Δεν γίνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως, όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, νομίζω ότι εκείνη είναι η ώρα που επιτάσσει η όλη η περίσταση να βρεις έναν τύπο ο οποίος να έχει κάποια χρήματα για να μπορέσει να τα βάλει. Και επαναλαμβάνω το σχόλιο ότι άντε και φέτος και πέρσι, που πέρσι δεν είναι κινδύνευσε ο Άρης, αλλά φέτος υπάρχει έστω έτσι ένα μακρινό έτσι, και ότι μπορεί να κινδυνεύσει.
Και λέμε, και το δικό μου σχόλιο στην αρχή ήταν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 ομάδες που είναι χειρότερες και θα τις περάσει ο Άρης. Δεν μπορεί να σου τυχαίνει συνέχεια αυτό. Κατάλαβες. Θα σου τύχει και στραβή σε κάποια χρονιά. Γιατί ο Άρης, αν συνεχίσει με τα χρέη που έχει και με βάση και αυτά που είπε τώρα ο μεγαλομέτωχος, ο κύριος Γκουλιέλμος, ότι κάποια χρήματα εγώ μπορώ να βάζω, δεν μπορώ περισσότερα. Άμα κάνουμε μία μικρή διαίρεση, το μνημόνιο αυτό θα πάει 7-8 μπορεί και περισσότερα χρόνια. Εντάξει, κάποιοι άλλοι έχουν 12 χρόνια. Εντάξει, ναι, θέλω να σου άπλα, πω. Άλλο σου λέω. Ναι, άλλο λέω. Ναι. Λέω ότι 7-8, 10, 9, 8, 7 να πάρουμε το μικρότερο, μπορεί στα 7 χρόνια να σου κάτσει και μία στραβή. Να μην είναι τόσο. Να υπάρχουν. Να μην υπάρχουν και ομάδες που είναι τόσο χειρότερες. Εντάξει, πέφτουν δύο στο μπάσκετ. Και άλλο ο ποδοσφαιρικός Άρης και άλλο ο μπασκετικός Άρης. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Στο ένα είναι μεγάλο το μαγαζί, στο άλλο είναι τεράστιο στο μπάσκετ. Καλά, το μπασκετικό μόνο που είχε ευρωπαϊκούς τίτλους τελειώσαμε. Τι συγκρίνουμε τώρα, Και γενικά και όλες οι ομάδες που έχουν. Αλλά ο Άρης δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό στον κύριο Γουλέλμο και στις προηγούμενες εκπομπές με τον Τάσο είπε ότι ταυτόχρονα πρέπει στο μυαλό του να είναι η έβρεση κάποιου άνθρωπου που θα μπορεί να πάει τον Άρη ένα σκαλοπάτι περισσότερο, 2 ή 3 σκαλοπάτια περισσότερο. Ανάλογα με την οικονομική του, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και αν χθες είχε πραγματικά για μένα, έπαθα πλάκα με τον κόσμο, το πόσο πολύ είχε σε ένα μάτς το οποίο, εντάξει, δεν ήταν και το αμάν αμάν. Ναι, λοιπόν, δεν θα συνεχίζεται για συνέχεια αυτό το πράγμα και βάλω στην εξίσωση και με τον Άρη να πηγαίνει να είναι στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Δεν θα μπορεί να θα συνεχιστεί. Έτσι λέω εγώ. Κάνω μια πρόβλεψη. Δεν θα συνεχιστεί έτσι. Και τα πρώτα μηνύματα πάρθηκαν και στο μάτς και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, που ο κόσμος δεν ήταν πολλής. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν γίνεται. Έχει κουράσει ο μπασκετικός Άρης. Δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτά τα μονοπάτια για πολύ καιρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν. Σιγά σιγά βλέπω να την κάνουμε. Ναι, πέρασε η ώρα. Πέρασε γρήγορα. Πέρασε γρήγορα όταν έχεις και την Γρηγορία δίπλα σου. Δεν γίνεται να μην περάσει γρήγορα. Έτσι. Γι' αυτό λέγεται και Γρηγορία. Περνάει γρήγορα η ώρα. Κατάλαβες. Και ευχάριστα. Μπράβο, Γρηγορία. Ευχαριστώ αυτό που με έφερες. Τώρα να μην σε προσβάλλω, δεν θα το πετάξω κατευθείαν στο τέτοιο. Έλα, ρε, Σιζάφο. Δεν θα το πετάξω κατευθείαν στο τέτοιο. Έχει και μπουτίκ Μπορούσια. Τι λες, ρε. Ναι, αυτό τι είναι, για να βάζω τη διαπίστευση, ας πούμε, που δεν έχω τη δημοσιογραφική, τι είναι. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι. Κλειδιά, κινητό. Το κινητό θα βάλω εδώ πέρα, ναι, σε αυτό εδώ. Γίνεται. Αυτό το κινητό, ρε Γρηγόρη. Ο Μπουγάτσας το κρέμασε πάντως. Ο Μπουγάτσας. Τι σου είπα. Πήρα δώρο και στο Μπουγάτσα. Το αυτό. Το ίδιο, για να μην μαλώνετε. Το ίδιο. Ζάχο, η Γρηγορία μου φέρε ένα ωραίο δώρο, Ζάχο. Για να δω. Και μόνο που είναι από την μπουτίκ της Μπορούσια που περίμενα. Τι περίμενες. Μισή ώρα και. Μισή ώρα, γιατί τι. Τόσο πολύ κόσμο. Για περιέγραψε. Σε αγώνα πήγε. Για αγώνα για να πάω. Πέτυχα αγώνα. Πήγε σε αγώνα. Από την αλήθεια, πέτυχα αγώνα. Ποιον αγώνα πέτυχε. Ποιος έπαιζε. Πέτυχε στον αγώνα. Ναι, όταν γύρισα σπίτι το είδα. Πρέπει να κλείσει εισιτήριο 6,5 μήνες νωρίτερα. Πρωτάθλημα ήταν τώρα. Ναι, έχει πολλά διαρκεία. Μην μου πει ότι πήγε στο 2-2, του κατέστρεψε στο 2-2 με την. Στο 2-2 πήγε με τη Χέρτα. Τους κατέστρεψες τους ανθρώπους. Μην πεις με την Μπάγκερ, πήγες στο 3-2. Θα το θυμώσουμε την Μπάγκερ. Πήγες με τη Χέρτα το 2-2 και τους κατέστρεψες ανθρώπους. Κάτι μου λέει. Σε 92 με πέναλτι που ισοφάρισαν. Μπράβο. Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν θα σου ξαναδώσει εισιτήριο. Κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει ότι αν έμενες κανένα μήνα δεν τη βγάζαν την κατηγορία. Δύσκολα. Δύσκολα θα τη σώζαν. Νομίζω έχουμε έναν φίλο. Έχουμε ακροατή. Αν τον έχουμε, να τον ακούσουμε και να κλείσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε, είσαι ο τελευταίος. Δεν ξέρω αν είσαι τυχερός, ο τελευταίος είσαι σίγουρα. Καλησπέρα, παλικαριά. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Ταχαμάτας. Ο Ταχαμάτας, εδώ. Γεια σου, Γρηγορία. Να το, έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αριανού όμως η Γρηγορία. Δεν πειράζει, όλοι ελαττώματα έχουν. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Αυτό ένα δίκιο το έχεις. Για πάμε να σε ακούσουμε. Και ο Στέλιος φυσικά λέει πιο τάσο. Τώρα το Στέλιο, ρε φίλε, τώρα. Το Στέλιο, εντάξει, το ξέρω. Γεια σου, γεια σου. Παιδιά, θέλω να κάνω μια πρόταση. Σε ακούμε. Χθες με τον Άρη είχε περιστεριό τους φιλάθλους, έτσι. Ήταν καμιά πενταριά πάνω από τα δημοσιογραφικά. Εκεί πάνε τους φιλοξενούμενους. Το έβλεπα το παιχνίδι, δεν σταματήσαν να φωνάζουν. Μάλλον σας πήραν την κερκίδα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
Οι 50 άμα πήραν τους 3,5 πώς γίνεται αυτό? Σάχο, ακουγόντουσαν πάρα πολύ, φίλε. Ακουγόντουσαν, τα χαμάτα ακουγόντουσαν γιατί τα μικρόφωνα από εκεί που γίνεται η μετάδοση. Μετάδοση ήταν 10 μέτρα από αυτούς. 5 μέτρα. Εννοείται, αλλά δεν είχατε καλή κυρκή. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το παιχνίδι. Εντάξει. Άστο αυτό, άσχετο. Ναι. Γιατί την Κυριακή παίζει Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Άρης. Το ίδιο είναι. ΠΑΟΚ Άρης. Γιατί να μην πληθούν και να έρθουν δικοί σας 100, 200 και ένα το αντίστοιχο να γίνει. Δεν αφήνει αστυνομία. Πρώτο αυτό. Τους πεστεριώτες δεν διαφύσανε. Πού? Άλλο είναι να παίζει Άρης Περιστέρι, ΠΑΟΚ Περιστέρι και άλλο να παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Πρέπει να σπάσει. Είναι τεράστια διαφορά. Εντάξει, πρέπει να σπάσει αυτό τώρα. Στο μπάσκετ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, ρε παιδιά. Μας κόβεις ότι μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ίδιο γήπεδο ΠΑΟΚ και Άρης. Ας ξεκινήσει. Το θέμα είναι. Θα τελειώσει, αυτό είναι το θέμα. Ρε εσύ, 100-200 άτομα ελέγχονται από την αστυνομία. Έτσι λες. Εσύ. Ποιος είναι ο αριθμός? Για σένα, για την αστυνομία δεν ξέρω. Ας κάνουμε μια προσπάθεια και να δοκιμάσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Μια δοκιμή. Κάποτε έτσι. Μια δοκιμή. Τώρα θέλω... που δεν υπάρχει φράγκο. Και μάρε. Ζάχο. Ναι. Τρελώνομαι που κάνεις το Μπουγάτσα. Το Μπουγάτσα, ε. Εγώ δεν τον κάνω καλά. Αυτός ο άλλος, ο φίλος μας, ο Παντελής τον κάνει καλά. Α, δεν ξέρω, σαν να ακούω και μουστάρω. Είναι εντάξει. Χαρτολογώντας φυσικά το επιτρέπει ο Νίκος, γιατί τον αγαπάμε και είναι δικός μας άνθρωπος. Μορφή είναι ο Μορφή. Οκ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Δεν ήθελα να πω, εντάξει, δεν είναι, θα πω την άποψή μου σε αυτό τώρα που έκλεισε ο φίλος. Μπορεί να ακούσει έτσι λίγο τέτοια. Φυσικά και θέλουμε, γιατί και εγώ μεγάλωσα με τα Derby Άρη ΠΑΟΚ που το παλέ χωρίζονταν πραγματικά στη μέση και η απόσταση μεταξύ των οπαδών ήταν πραγματικά, θα σου φανεί περίπου 5 μέτρα. Ναι. Δεν ήταν μεγαλύτερη. 5 μέτρα ήταν. Ένα σκηνή στο πέταλο, στη μέση του πετάλου, και 5 μέτρα είχαμε. Δηλαδή, εγώ από τον ΠΑΟΞΗ είχα 5 μέτρα απόσταση. Όμως δεν γινόταν τίποτα. Εντάξει, άλλες εποχές. Όχι, θεωρώ ότι οι εποχές και τότε ήταν. Και πρόσεξε, τότε μαλώναμε και για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν Άρης ΠΑΟΚ που θα. Βγούμε τώρα έκτος ο ένας και τρίτος και έβδομος και όγδος. Άρα υπήρχε μπροστά στόχος και για τους δύο. Και δεν γινόταν τίποτα. Θεωρώ όμως, επειδή εγώ λέω, ότι επειδή την πόρτα την έκλεισε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο κύριος Αλεξόπουλος, για τους παλιούς, τον ξέρεις τον Αλεξόπουλο? Ναι. Τον Αλεξόπουλο τον ξέρεις, μπράβο, δεν ξέρεις. Είπαμε, είσαι μικρός. Αλλά εντάξει. Ναι. Ο κύριος Αλεξόπουλος την έκλεισε την πόρτα. Άρα η λογική λέει ότι όταν θέλει ο Άρης θα την ανοίξει. Δεν γίνεται να την κλείνει την πόρτα ο ΠΑΟΚ και να την ξαναανοίγει ο ΠΑΟΚ. Όταν θέλει ο Άρης και νιώσει, και φυσικά θα συμφωνεί και ο ΠΑΟΚ, αλλά όταν θέλει ο Άρης, εσείς κλείσατε την πόρτα, εμείς θα την ανοίξουμε. Δεν γίνεται να την κλείνεις εσύ όποτε γουστάρεις και μετά όποτε πάλι γουστάρεις να την ανοίγεις. Έτσι λέει η λογική τουλάχιστον. Κοίτα, για τότε δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Απλώς αυτό που είπα και στο φίλο και νομίζω ότι το αντιλήφθηκες κι εσύ, είναι ότι με όλα αυτά τα οποία γίνονται, μπορεί με το παραμικρό να γίνει στραβή, που λέει ο λόγος. 100-200 που λέει έχει ένα δίκιο, αλλά 100-200 θα είναι από τη μία πλευρά. Η άλλη θα είναι, τώρα που παίζει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα είναι 5-6-7 χιλιάδες. 100 θα είναι από τη μία και 7 από την άλλη. Δεν. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει, γιατί και αυτό είναι ηλικία προφανώς. Που και αυτός μεγάλωσε με αυτά τα ντέρμπι. Εγώ αυτό, δεν μεγάλωσα με αυτό, οπότε είμαι λίγο πιο ψυχρός. Τα έχεις δει όμως. Υπάρχουν τα μάτς, υπάρχουν στο διαδίκτυο όλα τα μάτς. Τα έχω δει στο YouTube. Απλώς άλλο είναι να το βλέπεις κάτι στο YouTube που είναι περασμένο και άλλο είναι κάτι να αποτελεί, ας πούμε, μέρος. Πάντως, επειδή σε πιστεύω, αλλά λέω, αν ήμουν τουλάχιστον στην ηλικία σου, εγώ θα καθόμουν να δω αυτά τα μάτς. Τα παλιά του ΠΑΟΚ ολόκληρα, όχι να δω 5 λεπτά φάσεις. Υπάρχουν όλα σηκωμένα και σε πολλούς. Όλα δεν έχω δει. Δηλαδή, ολόκληρο μάτσι δεν έχω δει. Όχι. Έχω δει αποσπάσματα και πλάνα. Μπορείς να τα βρεις όλα και εύκολα, και αν θέλεις, και έχω και εγώ φίλους που τα έχουν τα παιχνίδια. Τουλάχιστον των 2-3 τελευταίων χρόνων που κρίθηκαν, δηλαδή το 4-2 εννοώ τις νίκες, ή την επόμενη χρονιά που πήρατε εσείς το πρωτάθλημα, την τελευταία δηλαδή. Την επόμενη, μια φορά πήρατε τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν και θα είναι καλό να τα δεις αυτά τα παιχνίδια. Πραγματικά θα μορφωθείς μπασκετικός και θα δεις
Άλλο επίπεδο. Κοίτα, μπασκετικά είμαι λίγο ανορθόγραφος. Μπορείς να με πεις πώς. Μπασκετικά. Δεν ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τον μπάσκετ. Ναι, μπασκετ, είμαι από τους τύπους που το λένε. Έλα μου, ρε, το μπασκετάκι. Ναι, ή μπορεί να, πούμε, να μου δώσει μπάλα μπάσκετ να την πάω στο τμήμα. Από αυτό όμως το άθλημα η πόλη είδε, όπως και εσύ είπες προηγουμένως, ναι, και ευρωπαϊκούς τίτλους που πρόσεξε τότε και αυτοί οι τίτλοι και το Κόρας τότε που πήρε ο Άρης και ο Πάουκ, νομίζω Κόρας λεγόταν. Και του ναι, Κόρας λεγόταν. Ναι. Κράτησαν ο Πάουκ. Όχι, όχι. Είχαν πολύ. Γιατί τώρα το αντίστοιχο Κόρας ποιο είναι, το EuroCup ας πούμε. Καμία σχέση. Τότε στο Κόρατς παίζανε ο δεύτερος, ο τρίτος, κατάλαβες. Ναι. Καμία σχέση με το EuroCup μπορεί να παίξει και μια ομάδα που είναι πέμπτη, έκτη, να πάρει και wildcard, κατάλαβες. Δηλαδή είχαν αξία εκείνη οι τίτλοι. Και του ΠΑΟΚ και του Άρη, το Κόρατς. Το Κυπελούχο και το Κυπελούχο φυσικά. Θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα αυτά από τότε. Λοιπόν, επίλογο πρέπει να κάνουμε και να διαβάσουμε και τα... Και Γρηγορία, σου άρεσε νομίζω. Έτσι κι αλλιώς δεύτερη φορά έρθες. Την τρίτη φορά θα πληρώσεις είσοδο, να σου πω την αλήθεια. Την τρίτη φορά πρέπει να μιλήσεις περισσότερο. Ναι. Δεν θα μιλούσε καθόλου, μου είπε. Στην αρχή καθόλου. Ναι, αυτό. Εντάξει, έκανε βήματα. Δεν θα μιλήσω, Ζάχο. Δεν θέλω, αλλά μάλλον ήθελε. Τελικά δεν πειράζει. Ευπρόσδεκτη είναι όποτε θέλει, όπως και εσύ φυσικά θέλει. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε και τους βασικούς υποστηρικτές και ξεκινάμε πρώτον και καλύτερο το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων με τηλέφωνο 2311 208 301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2311 208 301. Να πούμε ότι το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας, το κρασί σας ή ό,τι άλλο θέλετε να πιείτε. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και Football League και της αγαπημένης σου ομάδος. Με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά, με πολύ όμορφο περιβάλλον, πολύ όμορφο χώρο, με Μανώλη Καλογεράκη και Ζαχο Νίκο Μπουγάτσα να υπογράφουν για το αποτέλεσμα. Μία επίσκεψη θα σας πείσει, γιατί εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να τα μεγαλώνουμε, μία επίσκεψη θα σας πείσει ότι όλα αυτά που λέμε είναι έτσι όπως τα λέμε και αξίζει να επισκεφτείτε το συγκεκριμένο μαγαζί. Αξίζει να πας και να γνωρίσεις και τον Μπουγάτσα. Μόνο από αυτά που έχεις δει στην τηλεόραση και τα λοιπά. Αξίζει. Αχώ, δεν μπορώ άλλο τις ταμπάστρες, άχω. Λέω, τι να κάνω. Νίκο, τι να κάνω. Έρχονται, είσαι λίγο γνωστός και έρχονται και σε βλέπω. Ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1 έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρισκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην Δικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-520-555. Κατέβασε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πορκή το ψητοπολείο για λαχταριστές προσφορές, 2 μπέργκερ με γύρο και μία Coca-Cola 330ml μόνο με 5 ευρώ, ένα special burger με μία Coca-Cola 330 ml μόνο με 4 ευρώ, 2 special burgers με μία τσίκις και μία Coca-Cola 330 ml μόνο με 5,90, ένα κλαμπ αλαντικών και μία Coca-Cola 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Πορκίτο ψητοπολείο. Δεύτερη φορά το έκανες. Ναι. Συγγνώμησε, συγγνώμησε. Ξέρεις τι έκανες τώρα. Τι να σου πω, ρε Στέλιο, είσαι πραγματικά ο Μαρκίσιος Ντεσάντ. Δεν μπορώ να σε πω άλλο, τι να σου πω. Ξερογλυφόταν η Γρηγορία, εντάξει, πεινάει. Θα πάμε, θα φάμε, μωρέ. Εντάξει, θα φάμε. Πατσάτρος. Εννοείται. Τι πατσάτρος. Όχι πατσάρε, παιδιά. Όχι, 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 τι τρως, τι. Εγώ τρώω ανάμεικτο, να σου πω την αλήθεια, μέτριο. Ανάμεικτο, εσύ δεν τρως πατσά. Ξέρεις τι είναι ο πατσάς. Έχω δει και. Δεν θέλεις. Μαγειρίζεις, θα τρως. Όχι. Ούτε. Μαγειρίζεις, εγώ δεν τρώω. Αλλά ένα ποδαράκι το χτυπούσα τώρα. Τσαρούχα. Τσαρούχα, βέβαια, όχι, αλλού πάμε. Εμείς τέλος πάντων. Λοιπόν.
Για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας ήταν και η Sky Aviation Academy, η οποία είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους στα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Sky Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Να ευχαριστήσω εδώ όλους σας για τη συμμετοχή, για την ακρόαση συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο πρώτα ο Θεός στις 8 η ώρα εδώ και με τον Τάσο παρέα. Να ευχαριστήσω και την Γρηγορία, αλλά φυσικά πρώτιστα το Στέλιο Παπαντονίου. Πες μας και για το site σου, ρε φίλε. Δεν είναι... ναι, μην τρέπεσαι. Όχι, είσαι τάξη. Πολύ ντροπαλός. Εντάξει, εγώ είμαι ντροπαλός, αλλά εσύ, ρε φίλε, με ξεπέρασε και εμένα. Δηλαδή, τι? Έτσι στο γιόλα θα πάω να πω για το site μου. Να ρε, το φίλε, πεις, γιατί όχι, να μην πεις, τάξη, δεν κατάλαβα. Όχι, θα με κάνεις να το πω εγώ και να με κυνηγάνε. Να όχι, θα το πω εγώ για να με κυνηγάνε. Θα επεξηγήσει το γιόλο λίγο, εσύ θέλω. Ποιο? Θα επεξηγήσει το γιόλο που είπε. Το γιόλο? Θα σου πω τι σημαίνει το γιόλο. You only live once. Κατά το είπα καλά. Ναι. Το παλεύεις, εντάξει. Ζεις μόνο μια φορά, γιόλο. Το MILF το ξέρει καλύτερα. Το MILF, εντάξει, είναι πιο γνωστό, εντάξει. Ζαχώ το MILF και εγώ το ξέρω κι εγώ. Πάμε, ρες. Ναι, όσοι θέλουν να ενημερωθούν για τον ΠΑΟΚ, www.paokday.gr είναι μια ιστοσελίδα που την έχω φτιάξει εγώ. Είναι καθαρά ενημερωτική για τον Δικέφαλο του Βόρα και με αρκετές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές σε όλα τα τμήματα του Δικεφάλου. Αληθεύει ότι θα πάρεις από τον Μπουγάτσα συνέντευξη? Αληθεύει. Άμα κάνεις συνέντευξη στον Μπουγάτσα στο Pauk Day, είπαμε Pauk Day. Θα έχεις τα περισσότερα κτυπήματα, να είσαι σίγουρος. Αυτό μου είπε και ο Τρέγιας. Σίγουρα. Μου λέει, άμα τον κάνεις συνέντευξη, πέρα λέει ότι θα βαρέσει κόκκινο, θα κάνεις. Έγινε. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Νικολήπτη, τον Βασίλη Καβαδία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Τα λέμε αύριο στις 8.